Πάμε στις καταιγιστικές εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση αυτή. Θεωρητικά το πράγμα έχει κλείσει. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος χτες στις 8 και 10 είπε αυτό που ήξεραν οι αστυνομικοί εδώ και μέρες. Ναι, εγώ το έκανα. Το είπε, το έγραψε και το υπέγραψε. Έχει πει όλη την αλήθεια? Μάλλον όχι. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το τι είπε, πώς ομολόγησε, πώς πέρασε αυτές τις πρώτες ώρες κράτησής του και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί σε λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5, δηλαδή σε περίπου 40 λεπτά, θα οδηγηθεί για πρώτη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης και θα σας τα δείξουμε όλα αυτά ζωντανά. Πάμε λοιπόν να δούμε την ομολογία και το τι ακριβώς είπε στους αστυνομικούς, αλλά και πόσοι αστυνομικοί πια του την απέσπασαν. Ζητάτε τώρα, τι ζητάτε? Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά, τίποτα άλλο. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά τους, θα τους πιάσουν και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς ποτέ. Τους παρακαλέσατε? Τους παρακαλέσαμε, τους είπαμε ότι πού θα βρουν τα χρήματα και... Και παρόλα αυτά... Την σκότωσε, το ομολόγησε, τη γυναίκα του, τη μητέρα του παιδιού τους, το δακρυσμένο πρόσωπο του συζύγου που ξεσπάσε λιγμούς στην αγκαλιά της απαρηγόρητης μητέρας της Κάρολαϊν, ενός κοριτσιού γεμάτο όνειρα, που κατάλαβε ότι είχε εγκλωβιστεί σε μια αρρωστημένη σχέση αλλά δεν πρόλαβε να γλιτώσει. Σήμερα ο πιλότος ισχυρίστηκε ότι κατάλαβε το κακό που προκάλεσε και ζητά να τιμωρηθεί. Είμαι μετανιωμένος, θέλω να τιμωρηθώ. Φέρεται να είπε στο δικηγόρο του λίγο πριν μεταφερθεί στον εισαγγελέα, που του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για κακοποίηση ζώου επίσης σε βαθμό κακουργήματος και για δύο επιπλέον αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, όταν τον μετέφεραν στα γραφεία τους, δεν του ανέφεραν κανένα από τα στοιχεία που είχαν σε βάρος του. Αρχικά έκαναν μαζί του μια γενική κουβέντα, ρωτώντας τον εάν υπήρχαν προβλήματα στο γάμο του με την Κάρολαϊν, και εκείνος ισχυρίστηκε ότι πράγματι μετά τη γέννηση του μωρού εκείνη είχε αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Η γυναίκα μου ήταν ψυχικά ασταθής. Είχε πολλές και διαφορετικές διακυμάνσεις στη συμπεριφορά της. 5 ημέρες ήταν καλά και 2 ήταν στο κόκκινο. Είχαμε καυγάδες για την παραμικρή αφορμή. Γινόταν πιστική και ήθελε τα πράγματα να γίνονται όπως εκείνη το επιθυμούσε. Οι αστυνομικοί βασίστηκαν σε αυτό και άρχισαν να τον πιέζουν όλο ένα και περισσότερο. Εκείνος ωστόσο για ώρες παρέμεινε ψύχρεμος και επέμενε ότι δεν ήταν εκείνος που έβαλε τέλος στη ζωή της Κάρολαϊν. Ακόμα και όταν του ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν στοιχεία που αποδεικνύουν την ενοχή του, εκείνος συνέχιζε ακλόνητος να στηρίζει το αποκοίημα της φαντασίας του. Χρειάστηκε να περάσουν 8 ώρες ώσπου τελικά να σπάσει και να ομολογήσει ότι δολοφόνησε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα του. Ναι, εγώ το έκανα. Εγώ τη σκότωσα και τα σκηνοθέτησα όλα. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι πάνω στον τζακωμό θόλωσε και σκότωσε την 20χρονη σύζυγο και μητέρα του παιδιού του. Εκείνο το βράδυ τσακωθήκαμε και πάλι. Τελευταία οι καυγάδες μας ήταν συχνοί, συνήθως για ασήμαντα πράγματα της καθημερινότητας και για το παιδί. Μου είπε να σηκωθώ και να φύγω από το κρεβάτι. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Λίγο πριν βάλει το παιδί στην κούνια, μου είπε ότι θα τα μαζέψει και θα φύγει από το σπίτι. Θόλωσα. Και προσπάθησα, όπως ήταν πάνω στο κρεβάτι, να της κλείσω το στόμα να μην τα λέει αυτά. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασής του από τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών, παρόντες ήταν οι δύο ψυχολόγοι της ελληνικής αστυνομίας. Στις περισσότερες απαντήσεις που έδινε, έδειχνε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνθρωπος χειριστικός, ήρεμος, δίχως ίχνος συναισθημάτων. Αφότου ομολόγησε, παρότι του το συνέστησαν, δεν ζήτησε την παρουσία δικηγόρου. Το σκύλο το σκότωσα για να κάνω το σκηνικό πιο πιστικό. Είχα κάνει πρόβα πως θα δεθώ. Δεν υπήρχαν ποτέ χρήματα. Ήταν και αυτό δική μου επινόηση. Δεν πήρα ποτέ τηλέφωνο με τη μύτη μου. Την αστυνομία και τη γειτόνισσα την κάλεσα κανονικά με τα χέρια μου. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το παιδί μου. Είχα αποφασίσει στο μυαλό μου ότι θα μεγαλώσω εγώ το παιδί μου. Από εκείνο το σημείο και ύστερα, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το παιδί. Ρωτούσε συνέχεια για την κόρη του. Πότε θα τη δει, τι θα γίνει με το μωρό, πού θα καταλήξει. Ρωτούσε πόσα χρόνια θα πρέπει να εκτίσει για να υπολογίσει σε πόσα χρόνια θα είναι πάλι μαζί με το παιδί του.
Η μόνη μου σκέψη είναι το μωρό μου. Συγγνώμη που σας έλεγα ψέματα. Εσείς μου φερθήκατε από την αρχή σαν αδέλφια. Φέρετε να είπε στους αξιωματικούς όταν πια ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Το βράδυ του, ο 33χρονος πιλότος το πέρασε σε ένα γραφείο του τμήματος ανθρωποκτονιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεινε ψύχρεμος και συνειδητοποιημένος. Το πρωί ρώτησε για τη διαδικασία και τον ενημέρωσαν ότι μέσα στην ημέρα θα τον μεταφέρουν στα δικαστήρια ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Προς το παρόν, το μόλις ενός έτους μωρό του ζευγαριού παραμένει με τους γονείς του 33χρονου πιλότου. Ένα μωρό που καταδικάστηκε να μεγαλώσει χωρίς τη στοργική αγκαλιά της μητέρας του, επειδή ο ίδιος ο πατέρας επέλεξε να στερήσει βία και ανέτεια τη ζωή της 20χρονης Κάρολαϊν. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος αυτή την ώρα είναι στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκεί όπου βρίσκεται ο Μαρίνος Αλιφέρης. Σε περίπου 15 λεπτά θα τον μεταφέρουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Θα μείνει λίγο, προθεσμία θα ζητήσει και την Τρίτη, όπως όλα δείχνουν, θα απολογηθεί και θα προφυλακιστεί. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μία ενημέρωση από τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Την είδαμε, το ΜΕΚΑ τη μετέδωσε ζωντανά. Είναι μια μεγάλη επιτυχία των αστυνομικών. Το λέω γιατί έχουμε ασκήσει δρυμία κριτική κατά καιρού στην ελληνική αστυνομία. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία. Μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν και λίγο υπερβολική η παρουσίαση πριν για τα πολλά συγχαρήκια. Γιατί η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και όταν κάνει τη δουλειά της κάνει το αυτονόητο. Όμως είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, είναι μια μεγάλη επιτυχία σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή η εξιχνίαση που έγινε με τα ηλεκτρονικά μέσα και την πλήρη αξιοποίηση του ό,τι μπορούσε να βρεθεί, νομίζω ότι είναι υποδειγματική. Αξίζει λοιπόν ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία γιατί έδειξε ένα πολύ ψηλό επίπεδο έρευνας. Πέραν πάσης αμφιβολίας. Πάμε τώρα στο ανθρώπινο κομμάτι γιατί όλοι έχουμε ένα γιατί και μετά πολλά ακόμα πιο μικρά. Μαρίνε, πες μας λίγο τι λένε, τι συζητάνε οι ίδιοι αστυνομικοί μεταξύ τους. Πραγματικά είναι αυτό που πες, ότι είχαμε μια εξιχνίαση σε πολύ υψηλό επίπεδο, συνεργασία του τμήματος ανθρωποκτονιών, του τμήματος διαρρηκτών, όλο το ΙΔΕΖΗ, συνεργασία με τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πάμε στην ουσία, αυτά είναι τα υπηρεσιακά, τα είπαμε και τα αξίζουν που τα είπαμε, αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Ότι δεν θα ομολογούσε, Νίκο, αν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τους οδήγησαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Και αυτό που τόνισαν στη συνέντευξη, η οποία συνεχίζεται πλέον χωρίς την παρουσία των τηλεοπτικών καμερών, είναι ότι μακάρι να είχαν καταφέρει νωρίτερα να διαπιστώσουν και να μην έχουν πλέον κανένα σενάριο στο μυαλό τους ότι μπορεί να εισέβαλε μέσα στο σπίτι της οικογένειας των γλυκών νερών η ομάδα των τριών ληστών δολοφόνων, όπως ισχυρίστηκε ο 32χρονος πιλότος. Όταν τελικά με τα στοιχεία τα οποία είχα στη διάθεσή τους διαπίστωσαν ότι δεν είχε μπει κανένας, ήταν και η στιγμή η οποία κάλεσαν εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση των 32χρονων και ομολόγησε. Τον χαρακτηρίζουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρομερή αυτοσυγκράτηση. Είναι αυτό που έχεις πει από την πρώτη ημέρα, ότι είναι ένας πιλότος εκπαιδευμένος. Ήταν πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν πάρα πολύ καλό στο θέατρο το οποίο έπαιξε ότι είναι, στους αστυνομικούς. Κάτι πολύ παραπάνω αυτό από ένα καλά εκπαιδευμένο πιλότο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτης από ειδικούς επιστήμονες για το τι έχει κάνει και το πώς έχει κάνει. Βέβαια, άκουσα από την ενημέρωση της αστυνομίας κάτι που το είπαν και νομίζω ότι έχει την σημασία του. Είπαν οι αστυνομικοί ότι του βάλαμε δύο αστυνομικούς και κέρδισαν την εμπιστοσύνη του. Φάνηκε λοιπόν ότι και η αστυνομία, διαβάζοντας λίγο την ψυχοσύνθεσή του, αίσθησε έναν ιστό. Το λέω, θα το πούμε πολλές φορές, είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση και μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική αστυνομία. Τώρα, έχουμε ερωτήματα, Μαρίνε. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο ό,τι έχει γίνει. Έχω ερωτήματα. Είχε συνεργό τελικά? Έχει πει όλη την αλήθεια? Όπως φαίνεται, φαίνεται ότι... Τι έχει γίνει με τα λεφτά? Και όλα τα έκανε μόνος. Υπάρχουν χρήματα στη μέση. Ερωτήματα πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται ή που ερευνάται εκεί από την αστυνομία.
τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η υπόθεση έχει ξεχνιαστεί και όλα τα σκηνοθέτησε και τα έκανε ο 32χρονος μόνος του. Μόνος του σκότωσε τη σύζυγό του, μόνος του προσπάθησε να εξαφανίσει την κάμερα, μόνος του σκηνοθέτησε το σκηνικό μέσα της ληστείας στο σπίτι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ καλά διαβασμένος και παρά το γεγονός ότι ίσως καταλάβαινε ότι ερχόταν το τέλος, δεν μπήκε στη διαδικασία να περιμένει να δει ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία οδήγησαν την αστυνομία να τον θεωρούν πλέον βασικό ύποπτο. Μόλις έφτασε εδώ, σαν να ήταν καλά διαβασμένος, σαν να ήξερε τι να κάνει, σαν να είχε σκεφτεί την συγκεκριμένη στιγμή, πάντως κατευθείαν άρχισε να λέει το τι έκανε. Μαρίνα, θα σας αφήσουμε να γυρίσεις πίσω, γιατί επειδή συνεχίζεται η ενημέρωση, σίγουρα κάποια πράγματα παραπάνω θα βγουν. Άρα θα τον έχουμε σε λίγο ξανά κοντά μας, τον Μαρίνο Ελιφέρη. Συζητάμε για τον Πάπη Αναγνωστόπουλο, για την δολοφονηθήσα από αυτόν σύζυγό του Καρολάιν. Αλλά το πλάσμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή την πιο δύσκολη ζωή μπροστά του είναι το παιδί τους. Είναι αυτό το βρέφος, 12 μηνών είναι σήμερα, το οποίο τούτη την ώρα μένει με τους γονείς του Μπάμπη. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον Κώστα Στάμου. Βρίσκεται εκεί κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Προσπαθούμε να είμαστε διακριτικοί και έτσι πρέπει. Οι άνθρωποι περνάνε ένα μεγάλο γολγοθά. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το παιδί. Έχουμε τους δύο γονείς του Μπάμπη. Υπάρχει η μητέρα της Καρολάιν με τον πατέρα της Καρολάιν, ο οποίος είναι και κατάκητος και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί λοιπόν, Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Το μόνο που μπορώ να σου πω από εδώ, από το πατρικό του 33χρονου πιλότου, είναι ότι επικρατεί μια σιγή προς το παρόν. Τα στόματα είναι κλειστά, οι πόρτες είναι κλειστές, τα παράθυρα κλειστά και η οικογένεια είναι από χθες το βράδυ, όταν και ομολόγησε ο Μπάμπης, κλεισμένη στο σπίτι, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια της, όπως μας είπαν κάποιοι γείτονες, καθώς φέρει πλέον την ευθύνη μέχρι νεοτέρας, μέχρι κάποιας νέας απόφασης που θα αποφασίσει για την τύχη αυτού του παιδιού, για αυτό το 11 μηνών βρέφος. Το μόνο που, όπως μας είπαν, ακούγεται από χθες το βράδυ είναι κλάματα. Το παιδί ακούγεται να κλαίει από μέσα. Το ίδιο κλάμα ακούγεται βέβαια και από τη μητέρα του Μπάμπη, η οποία ζει και, ζει και αυτή το δικό της πένθος, καθώς δεν είναι λίγο όταν έμαθε ότι το παιδί της έχει κάνει αυτό που έχει κάνει. Όλοι εδώ που μας μίλησαν βέβαια από τη γειτονιά μας είπαν για δύο ανθρώπους, τους γονείς του Μπάμπη, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα και οι ίδιοι είναι θύματα αυτής της κατάστασης, καθώς τώρα καλούνται να ξεπεράσουν αυτό που έχει κάνει ο γιος τους και παράλληλα να φροντίσουν για όσο χρειαστεί μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη γιατί θα γίνει με αυτό το παιδί, την τύχη να φροντίσουν αυτό το 11 μηνών βρέφος. Το μόνο που ακούγεται λοιπόν εδώ είναι κλάματα και μια σιγή για ό,τι έχει γίνει. Καθώς όλοι είναι σοκαρισμένοι και στη γειτονιά και στην πολυκατοικία, το ίδιο βέβαια και οι γονείς που, όπως είπα, δεν έχουν βγει από το σπίτι, είναι κλεισμένοι μέσα, προσπαθούν να συνέλθουν και να κρατήσουν όρθιο αυτό το παιδί. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα. Προσπαθώντας να ξετυλίξουμε όλη αυτή την ιστορία που κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει ή μπορεί και να γίνει σειρά στο Netflix χωρίς την παραμικρή παρέμβαση σεναριογράφου, έτσι όπως έχουν γίνει τα γεγονότα. Το σκηνικό της δολοφονίας. Θέλω να σας πω, γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα που συζητάμε, γιατί έχει γίνει όλη αυτή, όλος αυτός ο χαμός με αυτή την ιστορία. Γιατί είναι ένα νέο κορίτσι εκείνη. Είναι ένας νέος άνθρωπος, επιτυχημένος, πιλότος, πάρα πολύ εμφανίσιμος, εκείνος. Φαίνεται clean face όταν τον δεις από μακριά και χωρίς να τον παρατηρήσεις. Μετά αλλάζουν τα δεδομένα. Και δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτό το έγκλημα. Κυρίως όμως δεν πάει το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας στεγνός από κάθε συνέστημα άνθρωπος. Θα δείτε στο βίντεο τώρα τι έχει πει, το τονίζω, για το πώς δολοφόνησε τη γυναίκα του. Κρατήστε όμως τρία σημεία. Έχει δολοφονήσει τη γυναίκα του και μετά έχει πάει πάνω από το πτώμα. Της έχει δέσει τα χέρια στη νεκρή. Της έχει βάλει στο στόμα ένα πανί. Δεύτερον, έχει σκοτώσει, έχει κρεμάσει το σκύλο. Κανένα συνέστημα για τίποτα και για κανέναν. Και τρίτο, και μην ψάξετε ποιο είναι το χειρότερο, πραγματικά δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Αφού τα έχει κάνει αυτά, έχει πάρει το παιδί του, το οποίο είναι μπροστά στο έγκλημα, την ώρα που πνίγει την Καρολάιν στο κρεβάτι, το παιδί είναι στο κρεβάτι, δίπλα, στους 10 πόντους. Έχει πάρει λοιπόν μετά το παιδί και το έχει βάλει πάνω στην νεκρή μάνα για να φτιάξει το σκηνικό που θέλει. Ξεπερνάει πραγματικά κάθε φαντασία όλο αυτό. Δείτε λοιπόν τι λέει ότι έκανε. Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά, τίποτα άλλο. Μας έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά δεν τους είχαμε πει ήδη που είναι τα χρήματα.
Η ανατριχιαστική του ομολογία καθυλώνει. Οι περιγραφές του για το έγκλημα στα αγγλικά νερά που εξακολουθεί να συγκλονίζει τη χώρα κόβουν την ανάσα. Μέσα σε 37 ημέρες άλλαξαν τα πάντα και έπεσε άπλετο φως στην αλήθεια. Με τον πιλότο που αρχικά δήλωνε θύμα και προσπαθούσε να δείξει συντετριμένος μπροστά στις κάμερες, να αποκαλύπτει από τη δική του οπτική γωνία τα όσα έγιναν το βράδυ της δολοφονίας. Μετά από ώρες ανάκρισης λύγησε και περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα πριν αλλά και μετά τη δολοφονία που διέπραξε. Από τον άγριο καυγά με την αδικοχαμένη Καρολάιν μέχρι τη στιγμή της δολοφονίας και τις κινήσεις που έκανε στη συνέχεια για να συσκοτήσει το έγκλημα και να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Συγγνώμη που τόσο καιρό σας έλεγα ψέματα. Σκεφτόμουν το παιδί μου που δεν ήθελα να μεγαλώσει χωρίς να έχει και τους δύο γονείς κοντά του. Εσείς μου συμπεριφερθήκατε σαν αδέλφια και εγώ σας έλεγα ψέματα. Όποιος γνωρίζει, όποιος δει κάτι, είμαι σίγουρος ότι θα τρέξει. Έχουμε πάρει πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Έχω πολλούς ανθρώπους κοντά μου. Από το πρωινό της 11ης Μαΐου, ο πιλότος παίζει θέατρο μπροστά στις κάμερες, αλλά δεν αποφεύγει τα λάθη. Όταν κατάλαβε χθες πως τα στοιχεία σε βάρος του ήταν αδιάσυστα, άρχισε να μιλάει για τα όσα έγιναν, χωρίς όπως θα δούμε να λύσει όλες τις απορίες των αστυνομικών. Όλα όπως ισχυρίζεται ο πιλότος ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο σαλόνι του σπιτιού. Μπροστά στο αγγελούδι τους αρχίζουν να τσακώνονται, επειδή όπως λέει ο 32χρονος, η Καρολάιν εκνευρίστηκε από μια άγαρμπη κίνηση που έκανε στο μωρό τους. Κάποια στιγμή πήγα να σηκώσω το μωρό και η αλήθεια είναι ότι έκανα μια άγαρμπη κίνηση. Η Καρολάιν εκνευρίστηκε και άρχισε να μου επιτίθεται φραστικά, λέγοντας πώς σηκώνεις το μωρό έτσι. Τι πατέρας είσαι εσύ. Αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και λίγο μετά ανέβηκε στη σοφίτα του σπιτιού για να κοιμηθεί. Ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, όπως λέει ο πιλότος, η γυναίκα του ανέβηκε στη σοφίτα χωρίς το μωρό. Πέφτει για ύπνο και στις 12.30 τη νύχτα, ο 32χρονος ανεβαίνει μαζί με την κόρη του. Τα όσα ακολούθησαν, όπως ισχυρίζεται από χθες, τον έκαναν να χάσει τον έλεγχο. Αρκετή ώρα αργότερα πήρα το μωρό και ανέβηκα. Το έβαλα στο πλάι της και ξύπνησε εκνευρισμένη. Μου είπε να πάρω το μωρό από το κρεβάτι. Της είπα: Δεν θέλεις να κοιμηθούμε όλοι μαζί? Τότε σηκώθηκε και με μια βίαιη κίνηση πέταξε το παιδί στην κούνια. Φοβήθηκα ότι θα κάνει κακό στο μωρό και την έσπρωξα πάνω στο κρεβάτι. Ο πιλότος περιγράφει τη σκηνή του εγκλήματος, τον τρόπο που έπνιξε τη γυναίκα του λίγες ώρες μετά μπροστά στο παιδί τους. Έβαλα τα χέρια μου στη μύτη και στο στόμα της και μετά μια μπλούζα στο στόμα της. Αρχικά πίστεψα πως είχε λιποθυμήσει, αλλά μετά κατάλαβα πως είχε πεθάνει. Το βιομετρικό ρολόι της Καρολάιν έδειξε πως οι παλμοί της σταμάτησαν στις 4:11 τα ξημερώματα. Σχεδόν δύο ώρες μετά, ο 32χρονος πιλότος κάνει την πρώτη κλήση στην αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια. Είναι η ώρα που πιστεύει πως έχει κάνει τα πάντα σωστά για να σκηνοθετήσει το τέλειο έγκλημα. Για να πιστέψουν οι αστυνομικοί πως έχουν να κάνουν με ληστεία μεταθώνου. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά τους, θα τους πιάσουν και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς ποτέ. Όπως είπε κατά τη διάρκεια της ομολογίας του, μόλις κατάλαβε πως η γυναίκα του ήταν νεκρή, άρχισε να στείνει το σκηνικό που θα παρέπεμπε τις αρχές σε ληστεία και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του. Μια ώρα πριν τηλεφωνήσει στην αστυνομία, σκότωσε και κρέμασε το σκύλο της Καρολάιν, ανακάτεψε τα συρτάρια και φρόντισε να βγάλει τις κάρτες μνήμης από την κάμερα. Όταν κατάλαβα πως η γυναίκα μου ήταν νεκρή, άρχισα να σκέφτομαι πως πρέπει να στήσω τη ληστεία. Σας λέω ξανά πως αυτό το έκανα επειδή δεν ήθελα να μεγαλώσει η κόρη μου χωρίς εμένα. Έπρεπε να γίνω πιστευτός σε εσάς και γι' αυτό έπνιξα το σκυλί. Για τον 32χρονο πιλότο, το τρομερό έγκλημα στα αγγλικά νερά προκάλεσε η συμπεριφορά της γυναίκας του, που όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε κάνει τη συμβίωση μαζί της ανυπόφορη. Η Καρολάιν ήταν ψυχικά ασταθής, αιμονική και χειριστική. Η συμπεριφορά της είχε πολλές διακυμάνσεις. 5 μέρες ήταν καλά και 2 μέρες μετά ήταν στο κόκκινο και ξέσπαγαν καυγάδες με την παραμικρή αφορμή. Γι' αυτό είχαμε πάει και σε ψυχολόγο. Το μόνο που δεν άλλαξε από την πρώτη μέρα του εγκλήματος είναι τα συναισθήματα όλων για αυτό το αγγελούδι που αυτές τις μέρες κλείνει 1 χρόνο ζωής. Ένα κοριτσάκι που καταδικάστηκε να μεγαλώσει ορφανό μετά από ένα έγκλημα που κρατά ανάστατη πάνω από 1 μήνα ολόκληρη τη χώρα. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος βεβαίως είναι εδώ, ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Νίκο. Θα επιχειρήσουμε ότι και χτες. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τις πληροφορίες, να συμπληρώσουμε κομμάτια του παζλ και κυρίως να βάλουμε ερωτηματικά. Πάμε λοιπόν να δούμε και με τη βοήθεια του Τμήματος των Γραφικών του Μέγκα την περιγραφή που κάνει, Βασίλη και κυρίες και κύριοι, ο ίδιος ο πιλότος, ο Πάπης Αναγνωστόπουλος. Η πρώτη σκηνή που έχουμε ξεχωρίσει είναι στις 12 το βράδυ. Θυμίζω ότι χθες ο Βασίλης μας είπε ότι φαίνεται ότι είχε προηγηθεί ένας καυγάς. Άρα, Βασίλη,
από τα λεγόμενα τα δικά του, αλλά και το συνδυασμό των ευρημάτων. Στις 12 η ώρα πρέπει να είναι και οι δύο μαζί κάτω στο ισόγειο. Εδώ υπάρχει η κάμερα, κρατήστε το αυτό. Οι δυο τους μάλλον καυγαδίζουν και φαίνεται ότι περίπου στις 12.30 η Καρολάιν ανεβαίνει, και πάμε στη δεύτερη σκηνή μας, στο δωμάτιο και μένει κάτω στο ισόγειο ο πιλότος με το μωράκι. 12 και 4 περίπου. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, Βασίλη, από το γεγονός ότι, όπως μας είπες εχθές, αρχίζει μια ανταλλαγή μηνυμάτων. Δηλαδή είναι εκείνη στη σοφίτα, εκείνος κάτω, και μιλάνε πια με μηνύματα μέσω των κινητών, τα οποία είναι και αρκετά επιθετικά και με χαρακτηρισμούς. Ακριβώς, λοιπόν, στέλνει μήνυμα γύρω στις 12.30 Καρολάιν με τη φράση «You are stupid, είσαι ηλίθιος». Δείγμα ότι υπήρχε μια προστριβή, μια ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Σημείο πρώτο για μας. Γιατί βάλαμε ένα ερώτημα. Αν ξέρουμε την αλήθεια ή αν αυτός ο άνθρωπος που ακούσατε ότι τώρα ζητά συγγνώμη και λέει ότι θέλει να τιμωρηθεί, έχει πει μόνο, όπως λέει η αστυνομία, αυτά τα οποία έχει εξαναγκαστεί να πει. Λέει λοιπόν ότι εγώ έμεινα κάτω με το μωρό, εκείνη κοιμήθηκε και λίγο αργότερα, στις 4 η ώρα περίπου, ανέβηκα πάνω με το μωρό για να κοιμηθούμε όλοι μαζί. Και την ώρα που πηγαίνω στο κρεβάτι, εκείνη διαμαρτύρεται, μου μιλά άσχημα, πετάει το παιδί στην κούνια του και εγώ πια θολώνω, πέφτω πάνω της με ένα μαξιλάρι και στις 4 και 5, ας πούμε, γίνεται αυτός ο καυγάς. Πέφτω πάνω της με ένα μαξιλάρι, μένει 5 λεπτά πάνω στην κοπέλα με το μαξιλάρι. Είναι ο χρόνος που λέγαμε ότι με 2 λεπτά, κρατούσε το μαξιλάρι μέχρι 2 λεπτά, θα ήταν χρόνος μόνο για να λιποθυμήσει, και εκφράζαμε τα ερωτήματα γιατί ο υποτιθέμενος ληστής, σύμφωνα με το σενάριο του, το κράτησε 5 λεπτά, ενώ με 2 λεπτά θα εξασφάλιζε τη λιποθυμία, άρα την ακινητοποίηση της Καρολάιν που υποτίθεται ότι αντιδρούσε στους ληστές. Κράτησε 5 λεπτά, ήταν 5 λεπτά 6 τα οποία λέγαμε εξ αρχής το κράτησε για να τη σκοτώσει και δεν υπήρχε θέμα της ακινητοποίησής της, έτσι. Πέφτει λοιπόν πάνω της και 4 και 11, όπως προκύπτει από το βιομετρικό ρολόι, δεν θα σταθούμε πολύ σε αυτές τις λεπτομέρειες, νομίζω είναι γνωστές σε όλους. 4 και 11 η Καρολάιν μένει χωρίς πνοή. Είναι η ώρα θανάτου της. Περιγράφει λοιπόν τη σκηνή και λέει: θόλωσα. Θόλωσα γιατί με έβρισε, μου μίλησε άσχημα, μου είπε ότι θέλει να χωρίσουμε ξανά. Πέταξε και το παιδί στην κούνια και γι' αυτό πήγα πάνω της και την έπνιξα. Ερώτημα από την πολύ καλή δουλειά της αστυνομίας. Αν τα πράγματα είχαν γίνει έτσι, τότε γιατί ο Μπάμπης βγάζει την κάρτα από την κάμερα στο ισόγειο στις 12.30 το βράδυ. Αυτό... Εκείνος δηλαδή προσπαθεί να πει ότι εγώ δεν το σκηνοθέτησα, δεν το προμελέτησα, αλλά πάνω στον καυγά, ίσως για να επικαλεστεί αργότερα, και δεν είχε δικηγόρο όταν τα έλεγε αυτά, μόνος του τα έχει σκεφτεί. Το δικηγόρο τον πήρε μετά. Να επικαλεστεί το βρασμό της ψυχικής ορμής. Όμως, την προμελέτη, την προπαρασκευή της δολοφονίας, δεδομένα και με βάση τα στοιχεία που είναι ατράνταχτα, γιατί αυτό τον έκαναν και να ομολογήσει όταν του τα βάλαν μπροστά του, την έχει αρχίσει 12.30. 12.30 το βράδυ έχει βγάλει την κάρτα. Και στο ερώτημα γιατί έχει βγάλει την κάρτα από τόσο νωρίς, είναι μήπως γιατί έχει αποφασίσει να τη σκοτώσει και ξέρει ότι πρέπει να βγάλει την κάρτα γιατί η κάρτα έχει γράψει τον καυγά. Άρα έχει αποφασίσει να τη σκοτώσει, να καλύψει το έγκλημα και να μην υπάρχει και κάτι που να παραπέμπει σε ένταση, άρα στη δολοφονία. Ερωτήματα είναι αυτά, αλλά δεν ξέρω, Βασίλη, τι λες και εσύ. Νίκο, να πω αρχικά ότι προ αρκετών ημερών είχαμε επικοινωνήσει με τα εγκληματολογικά εργαστήρια και είχαμε κάνει αυτή την ερώτηση ακριβώς επειδή πρόκειται περί ψηφιακής κάμερας, αν υπάρχει δυνατότητα να ανιχνευθούν στοιχεία και πληροφορίες από τις αναλύσεις, και μας είχαν πει ναι μέσω αυτού του λεγόμενου ψηφιακού συνέφου του cloud, παρότι ήταν μια κάρτα είχε αφαιρεθεί, να αντλήσουν στοιχεία. Και μάλιστα απευθύνθηκαν σε διεθνείς εταιρείες οι οποίες παρέχουν αυτές τις πληροφορίες, αυτές τις υπηρεσίες, και συνέλεξαν από αυτό το λεγόμενο cloud, το ψηφιακό σύννεφο, το κρίσιμο αυτό στοιχείο που ήταν το πλέον καταλυτικό για να προκύψει η έρευνα, να επαληθευθεί ότι είναι αυτός ο δολοφόνος.
Λοιπόν, να πω ότι είναι προφανές ότι έχει προσχεδιάσει κάποιες ενέργειές του, διότι και αυτό που συμβαίνει από τη στιγμή εκείνη που δηλώνει ότι λιποθυμά και ότι ενώ δεν μπορεί να έχει λιποθυμήσει τόση ώρα, ο χρόνος που δηλώνει ότι είναι λιπόθυμος είναι ο χρόνος που προχωρά σε αυτή την προσεκτική σκηνοθεσία του χώρου για να τα καταδείξει με εντυπωσιακή ακρίβεια ότι είναι... ότι πρόκειται περί ληστείας και μια σκηνοθεσία η οποία πρέπει να πω ότι ξεγέλασε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα την ελληνική αστυνομία. Παρά το ότι κάποιοι τώρα προσπαθούν να το εμφανίσουν ότι από την αρχή το ξέραμε και θα πούμε και το γιατί. Βάλαμε λοιπόν ένα πρώτο ερώτημα με τον Βασίλη. Το ότι αντίθετα από αυτά που λέει, έχει αρχίσει τις προπαρασκευαστικές πράξεις από τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν αφαιρεί την κάρτα. Και όπως έχει πει, την πετάει, την καταστρέφει. Τη ρίχνει στον υπόνομο. Ένα δεύτερο ερώτημα. Το κορίτσι είναι 19 ετών. Είναι γερή και ξέρει πολεμικές τέχνες. Πώς δεν αντιδρά, Βασίλη? Δηλαδή, πάει πάνω της με το μαξιλάρι. Όσο και να είναι, κάτι μπορεί να κάνει και ίσως πολλά μπορεί να κάνει. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό? Υπάρχει η πιθανή εξήγηση ότι ίσως είχε αρχίσει και κοιμόταν, δεν μπορούσε να αντιδράσει, ευνηδιάστηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα και από εκεί και πέρα ήταν τέτοια η πίεση, και η πίεση από τον πιλότο που οδήγησε στον πνιγμό της. Είναι πάντως δεδομένο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, αν ισχύει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι δεν υπήρξε καυγάς. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία που λέει ότι ανέβηκα πάνω με το παιδί και πήρε το παιδί και το πέταξε από εδώ και από εκεί κτλ. Δεν ισχύει. Και θα ισχύει ένα άλλο σενάριο που λέει, αφού προπαρασκεύασε το σκηνικό, ανέβηκε, τη σκότωσε και μετά μπορεί να βάλε και το παιδί ή ό,τι άλλο. Αλλά σκεφτείτε το απλό. Ένας άνθρωπος γυμνασμένος, μια κοπέλα που ξέρει πολεμικές τέχνες, να της βάλεις ένα μαξιλάρι πάνω της και να μην αντιδράσει ούτε στο παραμικρό, μα ακόμα και αν κοιμάται, θα τρομάξει, κάποια κίνηση θα κάνει. Εδώ... Υπήρχε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Να πω, Νίκο, ότι αυτή ήταν η απορία μας, μια από τις πολλές απορίες μας. Τι είχε συμβεί, δηλαδή αυτός επικαλείται ότι υπήρχε συμπλοκή της Caroline με τον δράστη, με τους δράστες. Δεν είχαν βρει οποιοδήποτε ίχνος DNA, οποιαδήποτε αμοιχή, οποιοδήποτε εκχύμωση στο σώμα της άτυχης Caroline, σαν να μην έχει υπάρξει αυτή πάλι, σαν να υπάρχει μόνο η φάση του πνιγμού της, δηλαδή όπως την βρήκανε μπρούμητα πνιγμένη με το ύφασμα, να είναι αυτό από την αρχή. Χωρίς αντίσταση, κίνηση. Βασίλη, ερώτημα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις της κοπέλας, του θύματος θέλω να πω, της νεκρής, έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν είναι βγει? Ένα ερώτημα αυτό που το έχουμε εκφράσει και το έχουμε διατυπώσει εδώ και αρκετές ημέρες. Δεν πρέπει να έχουν βγει, ή αν έχουν βγει δεν πρέπει να έχουν ιδιαίτερη σημασία. Δεν το έχουμε ακόμα όμως διαπιστώσει πλήρως. Να πω πάντως ότι έχω υποβάλει σχετικό ερώτημα στην αναφερόμενη σύμβουλο, την ψυχολόγο, όπως έχουμε πει, της Caroline, η οποία μου έχει αναφέρει ότι δεν έπαιρνε φάρμακα, δεν έπαιρνε άλλες ουσίες, οπότε αν βρεθεί κάτι, επαναλαμβάνω αν, θα είναι κάτι σε μια δεύτερη φάση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το σκηνικό της δολοφονίας, έτσι όπως μέχρι τώρα το ακούμε από τον κατηγορούμενο και τον καθομολογία δράστη, είναι πολύ, πολύ τρύπιο, πολύ διάτριτο. Φαίνεται να έχει μεγάλα κενά. Τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ, Βασίλη. Τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ, Νίκο, πρέπει να πούμε τι συνέβαινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όπου η αστυνομία είχε στρέψει το ενδιαφέρον της, βεβαίως κατά κύριο λόγο στο ενδεχόμενο ληστείων. Όλα αυτά τα σενάρια με το οι ληστές έφτασαν το αυτοκίνητο, όπου οδηγούνται όλα και με βάση τα εγκληματολογικά στοιχεία, τα στοιχεία των εγκληματολογικών εργαστηρίων σε αδιέξοδο. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, το είπε και η κυρία Μινιάτη, έως όταν ανακαλύφθηκαν αυτά στα ψηφιακά πιστήρια. Προσπαθούσαμε να βρούμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Εμείς επικοινωνήσαμε με ειδικούς οι οποίοι ασχολούνται με την ανίχνευση ψεύδους με βάση τη γλώσσα του σώματος, όπου ανέλησαν αυτό το βίντεο στο οποίο είχε εστιάσει την προσοχή του όλος ο κόσμος, δηλαδή αυτό που είδαμε πιο πριν, που κάνει τη συνέντευξη της δηλώσεις έξω από το σπίτι τη δεύτερη μέρα, όπου εκεί πάρα πολλοί είχαν αναγνωρίσει κάποια στοιχεία ψευδεπίγραφης, ψευδού συμπεριφοράς. Βασίλη, θα το πω εγώ. Θα το πω εγώ γιατί το λες εμνά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έκανε μια πολύ μεγάλη και πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα σε αυτή την ιστορία. Από την αρχή λοιπόν είχε μια επικοινωνία, εκτός από τις αστυνομικές πηγές που έχει ως αστυνομικός συντάκτης τόσα χρόνια, με ειδικούς επιστήμονες.
με ψυχολόγους, με φυσιογνωμιστές και κάποιους θα τους δείτε σήμερα. Όταν λοιπόν ο Βασίλης έβγαινε και έλεγε στην εκπομπή μας ή έγραφε στην εφημερίδα, στο Βήμα και στα Νέα, αυτά που έγραφε, τα έγραφε όχι γιατί του βγαίνανε από το μυαλό, αλλά γιατί υπήρχε μια βάση πραγματική. Αυτό είχε ενοχλήσει πάρα πολύ τον Μπάμπη. Σας είπα και σήμερα θα σας τα δείξουμε ότι είχαμε μια επικοινωνία μαζί του. Την επιδιώξαμε και την καλλιέργησε. Γιατί προφανώς ήθελε να καθοδηγήσει και την ενημέρωση. Στο μυαλό αυτού του ανθρώπου υπήρχε μια καθοδήγηση. Η γυναίκα του, που ήταν ένα κορίτσι 16 χρονών, ήταν καθοδηγούμενη. Και όταν σταμάτησε να είναι καθοδηγούμενη, το μόνο που ήξερε ήταν ότι ήθελε να τη σκοτώσει. Ενδεχομένως να προσπαθούσε να καθοδηγήσει και την ενημέρωση. Έτσι άνοιξε ένα κανάλι επαφής μαζί μας. Σε αυτές τις επικοινωνίες, και θα σας το δείξουμε σε λίγο, ο Βασίλης Λαυρόπουλος ήταν στο στόχαστρο του, το νούμερο ένα πρόσωπο το οποίο απεχθανόταν. Γιατί κάθε τι που έλεγε ο Βασίλης χτύπαγε πάνω σε πράγματα που εκείνος είχε σχεδιάσει και τα έβλεπε να απομυθοποιούνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πες μας λίγο γι' αυτό, Βασίλη. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι στο πρόσωπό μου, είναι πάνω στην έρευνα τη δική μας, των εφημερίδων του Βήματος και των Νέων. Δεν είναι δική μου έρευνα, έτσι να πούμε ότι δεν είναι προσωπική έκθρα με τον Μπάμπη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι υπήρχε αυτή η έρευνα με τους ανιχνευτές που μπορούν να προχωρήσουν, άτομα που μπορεί να προχωρήσουν ανίχνευση ψεύδους, όπου δείξαμε αυτό το βίντεο που είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου από την πρώτη στιγμή, όπου τους φάνηκε ψευδεπίγραφη συμπεριφορά με αυτά που λέει εδώ σε αυτό το σημείο που πιάνει τα μάτια του. Αυτό το ανέλησαν και βλέπαν. Κάτσε, και είδαν ποιο είναι το κενό σημείο. Ένα λεπτό, Βασίλη, πάμε στα δικαστήρια. Είναι ένα κανδύλι, γιατί μάλλον φτάνει τώρα, Βασίλη, και κυρίες και κύριοι, η πομπή, ναι, μάλλον το βλέπουμε εδώ, με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος οδηγείται, ναι, πια. Έλα, Άννα, δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Το ακούμε και τον βλέπουμε. Ναι, ναι, τώρα μόλις τον βλέπετε κι εσείς, με αλεξίσφαιρο γυλαίκο, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Μπαίνει τώρα στην εισαγγελία, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του το μεσημέρι από τον εισαγγελέα. Και στη συνέχεια βεβαίως θα πάει στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να πάρει προθεσμία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε, η προθεσμία που θα ζητήσει, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση του δικηγόρου του, είναι για να απολογηθεί την Τρίτη. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα και με το ένταλμα σύλληψη, με την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε, κατηγορείται για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου είναι τα κακουργήματα. Όπως επίσης ψευδείς καταγγελίες και ψευδείς καταθέσεις, μάλιστα, λόγω του ότι προσπάθησε να εμπλέξει άλλους, δηλαδή να δείξει άλλους ενόχους για το έγκλημά του, ενώ επί 37 ημέρες προσπαθούσε να παραπλανήσει τις αρχές. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα, αν μπορούμε, να ξαναδούμε το πλάνο όταν είμαστε έτοιμοι. Η Άννα είναι εκεί στα δικαστήρια. Δεν θα μείνει πολλή ώρα. Θα ζητήσει την προθεσμία. Θα την πάρει, Άννα, φαντάζομαι. Σε μισή μία ώρα λογικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μην το προδικάσουμε κιόλας. Άρα, αν έχουμε ξανά το πλάνο να το κανονικά, δούμε τώρα. Κανονικά ναι, αλλά εξαρτάται βεβαίως. Ωραία, εξαρτάται. Θα το δούμε σε λίγο. Βασίλη, επειδή... Συνεχίζω λοιπόν να πω κάποια πράγματα, να συμπληρώσω εντάχει. Ναι. Ήρθαμε σε επαφή λοιπόν με τους αστυνομικούς που πήγαν επιτόπου στο σημείο, που έφτασαν πρώτο στο σημείο της δολοφονίας στη Μεζονέτα των Γλυκών Νερών. Σχεδόν όλοι εξ αυτών έβλεπαν, μας μιλούσαν για στοιχεία θεατρικότητας από αυτές που ήταν τις πρώτες στιγμές, θεατρικότητας στη συμπεριφορά του Μπάμπη και ψευδούς παραπλανητικής συμπεριφοράς. Είναι πολλά τα σημεία στα οποία έχουν εστιάσει τον ενδιαφέρον. Περίμενε, βάλε μια ανωτελεία, γιατί ο Βασίλης θα μείνει πολύ μαζί μας σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που, αν θέλετε, έχει προκαλέσει και τη μεγαλύτερη οργή. Τη διαδικασία της παραπλάνησης. Πώς δηλαδή αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε, όπως ήθελε να καθοδηγήσει τη γυναίκα του, αυτή που τελικά δολοφόνησε όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να την ελέγξει, να καθοδηγήσει όλους μας. Νομίζω ότι ένα κομμάτι από αυτή τη συλλογική αγανάκτηση που έχει προκαλέσει αυτή η δολοφονία και η εξιχνίασή της, είναι ακριβώς και αυτή η προσπάθεια. Θα δείτε λοιπόν έναν άνθρωπο με ένα αγγελικό πρόσωπο, αλλά από όταν τον παρατηρήσει κανείς δεν βγάζει ίχνος συναισθήματος, δεν βγάζει τίποτα, δεν βγάζει λύπη, δεν βγάζει οργή, δεν βγάζει αγανάκτηση, τίποτα, να κάνει αλλεπάλληλες δηλώσεις που κάθε φορά τις βάσαμε στο μικροσκόπιο και ψάχναμε να δούμε γιατί κάτι δεν μας κόλλαγε. Δείτε.
πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς ποτέ. Το σχέδιο ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή. Να στήσει το τέλειο έγκλημα και έπειτα να παρουσιαστεί ως ο τραγικός σύζυγος. Κοροϊδεύοντας τους πάντες μέσα στα μούτρα τους, Μιλίχιος, επικοινωνιακός, συνεργάσιμος με τις αρχές. Αστυνομία, παιδιά. Τι σας είπε, τα έχει όλα αστυνομία. Όταν λέτε, τα έχει όλα. Όλα τα στοιχεία, ό,τι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή έβαλε το μανδύα του συντετριμένου συζύγου. Και αυτό, όπως φαίνεται, ήθελε να το επικοινωνήσει. Οι πρώτες δηλώσεις στις κάμερες ήρθαν την ημέρα που έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια τη μάνα του παιδιού του. Είχαν περάσει μόλις 14 ώρες όταν στήθηκε μπροστά στο φακό. Ήταν τόσο εφιαλτικές στιγμές. Τι ζητάτε τώρα? Είναι η στιγμή που ξαναβγαίνει από το αμάξι και αποφασίζει να βάλει στο αρρωστημένο παιχνίδι του και τα μέσα. Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Τίποτα άλλο. Ξαναβγαίνει ίσως από το αυτοκίνητο ακριβώς γιατί σκέφτεται στιγμία και αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εύστροφοι, είναι πάρα πολύ έξυπνοι, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει λοιπόν λίγο εδώ τα μέσα ενημέρωσης για αυτό το σκοπό του. Δύο ημέρες μετά ξαναχτυπά. Πράος, ψύχρεμος, ανέκφραστος, απαντά στις απανωτές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ήταν τόσο σκληροί. Δηλαδή δεν καταλάβαιναν από τα παρακάλια σας, από αυτά που τους λέγατε. Μας έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά δεν τους είχαμε πει ήδη που είναι τα χρήματα. Τόσο σίγουρος για τον ίδιο και το σχέδιό του, δεν αποφεύγει την οπτική επαφή. Του μαντίον δεν αποφεύγει την βλεμματική επαφή, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην πορεία μιας δήλωσης το βλέμμα αλλάζει κατεύθυνση και βλέπουμε επίσης πάρα πολύ συχνά ότι ένας άνθρωπος επιχειρεί να πιάσει το πρόσωπό του. Αγγίζει το πρόσωπό του όπως θα το άγγιζε ένας άνθρωπος που κλαίει. Όμως πίσω από τις παλάμες του δεν υπάρχουν δάκρυα. Έχουμε πάρει πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Τρεις ημέρες μετά το έγκλημα και ενώ ακόμη είναι ο μοναδικός που ξέρει την αλήθεια, δηλώνει βέβαιος για τη σύλληψη των ανύπαρκτων δραστών. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βρει, είναι τα παιδιά αυτά. Συνεδητό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ελπίζεται. Είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι 10, 15, 20 άνθρωποι στο δρόμο και ψάχνουν. Αυτό ξέρω, είναι κάθε με συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μου, όσο έχω μπορέσει να τους βοηθήσω. Την επομένη καταφτάνει στην Αλόνισο, έχοντας στο πλευρό του μια ολόκληρη χώρα. Είναι η ευκαιρία του να δώσει τη μεγάλη παράσταση. Ντυμένος στα μαύρα, κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του καθ' όλη τη διάρκεια της κηδείας το μόλις 11 μηνών βρέφος. Έχει προετοιμάσει προσεκτικά λέξη-λέξη τον επικίδιο. Έχουν περάσει 14 μέρες από το έγκλημα. Οι ψήθυροι ότι κάτι δεν ταιριάζει στην εκδοχή του πιλότου έχουν αρχίσει να φουντώνουν. Ίσως νιώθει την ανάγκη να ανασυνταχθεί. Οι εμφανίσεις του μειώνονται, οι δηλώσεις του γίνονται λακωνικές και τα χαρακτηριστικά του προσώπου καλύπτονται. Το γεγονός ότι δεν έχουν συλληφθεί σε ανησυχεί, σε φοβίζει, είναι κάτι άλλο το οποίο... Το ήξερα από την αρχή. Δεν είναι εύκολο. Δεν σταματάει κανείς να δουλεύει, αλλά ό,τι θέλετε αυτή τη στιγμή, την αστυνομία. Δεν είναι λάθος. Ό,τι περνάει παρερμηνεύεται και είναι λάθος. Ημέρα 37η. Επιστρέφει στην Αλόνισο για το μνημόσυνο. Εκεί που νιώθει ότι τον πιστεύουν και τον στηρίζουν περισσότερο. Πιθανόν σχεδόν πεπισμένος πια ότι έχει κάνει το τέλειο έγκλημα. Αγκαλιάζει σφιχτά τη συντετριμένη μάνα της Καρολάιν 8 ώρες πριν μάθει πως τα χέρια που την άγγιζαν ήταν τα ίδια που έπνιξαν την κόρη της. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο στο οποίο αγκαλιάζει τη μητέρα και φεύγει λίγο το βλέμμα προς τις κάμερες. Νομίζω ότι ακριβώς δείχνει εδώ την επίγνωση ενός ανθρώπου που πρέπει να μείνει πιστός σε αυτό το σενάριο που έχει δημιουργήσει. Κάτω από την τελευταία ανάρτηση του πιλότου στις 16 Μαΐου στο Instagram, τα μηνύματα συμπαράστασης που τη συνόδευαν πνίγηκαν από το κύμα οργής που γιγαντώθηκε μετά την ομολογία του αποτρόπαιου εγκλήματος. Θα δούμε ξανά τώρα τον Βασίλη. Και θα καλησπέρισω και τον κύριο Λίτρα, τον γνωστό ποινικολό, τον δικηγόρο. Να δούμε πρώτα το πλάνο, επειδή το ζητήσαμε, από τη στιγμή της προσαγωγής του στα δικαστήρια. Είναι πριν από περίπου 6-7 λεπτά. Είναι όπως είναι πάντα. Είναι ψύχρεμος. Θα το ξαναπώ. Είναι ένας, στα δυτικά μου μάτια τουλάχιστον, απόλυτα χειριστικός άνθρωπος. Βλέπετε εδώ το άσπρο που φοράει είναι Αλεξής Βερογυλιακό. Και λέγαμε, Βασίλη, και θα ακούσουμε και τον κύριο Λίτρα σε λίγο, ότι προσπαθούσε, έχει στήσει το σκηνικό. Κάθε του στιγμή είναι ένα στήσιμο. Όπως έστησε
και τη δολοφονία. Έχει στήσει το σκηνικό της επικοινωνίας στο νεκροταφείο όταν κάνει δηλώσεις στις κάμερες παντού. Δείτε ότι κάθε φορά που μιλάει για την αστυνομία, επειδή προφανώς εκείνη φοβάται, προσπαθεί να τη χαϊδέψει. Όταν γίνει ένα τέτοιο έγκλημα, απαιτείς από την αστυνομία να το εξιχνιάσει, να βρει αυτούς που σκότωσαν τον άνθρωπό σου. Εκείνος προσπαθεί να επικοινωνήσει με αγωνία ότι η αστυνομία τα κάνει όλα τέλεια και θα βρει τον ένοχο. Και έχει δίκιο, γιατί τον βρήκε. Αλλά ήταν ακριβώς αυτό που φοβόταν. Ο καθρέφτης του. Βασίλη, πες μια κουβέντα για να ακούσουμε από τον κύριο Λίτρα τώρα τα της ποινικής μεταχείρισης. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι είχα επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς που έφτασαν επί τόπου, που είδαν μια θεατρικότητα στην συμπεριφορά του και εξέφραζαν απορίες, γιατί έκριναν ότι έπρεπε να εστιαστεί αμέσως εκεί το ενδιαφέρον της έρευνας της αστυνομίας και λιγότερο στις ληστείες, γιατί το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξέταζε επισταμένως και ορισμένες υποθέσεις ληστείων. Είχαμε ερευνήσει αυτές τις υποθέσεις ληστείων, υπήρχαν σημαντικές διαφορές. Πρώτη φορά ίσως στα χρονικά, τα εγκληματολογικά, υπήρχε η αόρατη ληστεία χωρίς κάμερες, χωρίς αφήξεις, χωρίς οχήματα, χωρίς DNA, χωρίς αποτυπώματα. Και όσο και γίνονται μια προσπάθεια να βρεθεί ένα αυτοκίνητο, να ένα πλάνο από μια κάμερα, ένα αυτοκίνητο, μια περιγραφή. Μαύρο, ένα σκούρο, ο εκπαιδευτής του που τον χρησιμοποίησε και αυτόν, έτσι, με τη ληστεία που είχε γίνει στο σπίτι του και να λέει ναι, το παιδί τι έπαθε που το ξέρω και είναι τόσο καλό παιδί. Όλοι στο μεταξύ τον είχαν για το καλύτερο παιδί που υπάρχει, έτσι. Ασφαλώς. Να πούμε λοιπόν ότι έκανε αυτή ακριβώς τη χρησιμοποίηση της ληστείας στο Αλεποχώρι. Εμείς είχαμε επικοινωνήσει με αστυνομικούς των Μεγάρων, μερικούς και σήμερα, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ομοιότητα. Εκεί είχαν μάλιστα χρησιμοποιήσει και κοντάρια για να επιτεθούν, έκλεψαν φορτηγό όπως έχουμε πει κτλ. Υπάρχουν 10 διαφορές. Όμως στάθηκε σε μία πτυχή και αυτή την υπέδειξε αμέσως στους αστυνομικούς που πίστευε ότι μπορεί να δείξει και την άκρη του νήματος, όπου έλεγε προσέξτε, μιμήθηκε το ότι ο δράστης εκεί στα Αλεποχώρι χτύπησε το σκυλί, πήγε να πνίξει τη γυναίκα και αναγνώρισε η γυναίκα έναν δράστη με την περιγραφή που επιχείρησε να δώσει και ο πιλότος, για να υπάρχει μια ομοιότητα σε αυτό το 10% στο κρίσιμο με τη δική του περίπτωση, ενώ το υπόλοιπο 90% ήταν διαφορετικό. Υπέδειξε εξ αρχής στην αστυνομία αυτή τη ληστεία. Οι αστυνομικοί ζήτησαν τη δικογραφία από τα πρώτα 24 ώρα της ληστείας του Αλεποχωρίου, αλλά αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι αυτή ήταν, όπως έλεγε και εσύ, ένα κακέκτυπο που προσπάθησε να δημιουργήσει. Και κυρίες και κύριοι, φαίνεται όλα αυτά που τώρα λέμε από εδώ και πέρα είναι εικασίες. Ότι από τις 12.30 το βράδυ αποφασίζει ότι θα σκοτώσει τη γυναίκα του. Ξεκινά την προπαρασκευή. Τραβάει την κάρτα μνήμης από την κάμερα για να μην υπάρχει και ο καυγάς τους και ίσως και οι προηγούμενοι καυγάδες, γιατί αυτές οι κάρτες μνήμης δεν κρατούν μερικές ώρες, κρατούν μέρες μέσα. Άρα εξαφανίζει τους καυγάδες και το τι ήταν οι καυγάδες, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο η δική του φωνή μπορεί να ακουστεί. Δηλαδή το τι έκανε αυτό στη γυναίκα του δεν το ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί εκείνη να μιλήσει. Αφού λοιπόν ξεκινάει στις 12.30 τραβώντας την κάρτα μνήμης, αρχίζει μετά όλη τη διαδικασία του, ό,τι έχει ακούσει και θυμάται από τη ληστεία αυτή στο Αλεποχώρι. Γιατί έχουν περάσει και χρόνια, είναι νομίζω τρία χρόνια. Τρία χρόνια η ληστεία, ό,τι θυμάται. Ιουλίου του 18. Και ό,τι λεπτομέρειες έχει ακούσει, να προσπαθεί να τις στείνει οι ίδιες για να πει στους αστυνομικούς να. Πήγαν στον εκπαιδευτή μου και τώρα ήρθαν και σε μένα. Άρα κάποιοι κοντινοί είναι. Ναι, υποτίθεται ότι πήγαν στον εκπαιδευτή του, όταν στον εκπαιδευτή του στο Αμέγαρα, στο Αλεποχώρι, είχαν κλέψει 1.000 ευρώ. Και ήταν αυτό το δέλεαρ για να θυμηθούν οι δράστες οι ίδιοι που δεν διαλύθηκαν εντωμεταξύ ότι πρέπει να ληστέψουν έναν πιλότο 80 χιλιόμετρα μακριά στα γλυκά νερά, μιας και ήταν αυτό το δέλεαρ. Παραλογισμοί. Πάμε στον κύριο Λίτρα τώρα. Για να ακούσουμε, κύριε Λίτρα, από την εμπειρία σας, ποινικά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια ανθρωποκτονία όπως είναι αυτή και τα υπόλοιπα, μιλάμε και για δεύτερο κακούργημα, είναι κακούργημα και η δολοφονία του σκύλου. Τι ποινική μεταχείριση μπορεί να έχει, επειδή είναι και καθομολογία ποια δράστης, κάνουμε την κουβέντα. Κοιτάξτε, οι ποινές είναι συγκεκριμένες. Είναι ισόβια κάθριξη, έως ισόβια κάθριξη για την ανθρωποκτονία της σύζυγου του και τα 10 χρόνια κάθριξη για τη σκότωση και το σκύλο. Αλλά, κύριε Βαγγελάτε, μου επιτρέπετε, επειδή έχω μιλήσει δηλαδή για αυτό το θέμα και με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, έδωσα πρόσφατα περίπου 15 μέρες πριν μια συνέντευξη στην εφημερίδα Sun, που είχα πει ότι κάτι δεν κολλάει σε αυτή την υπόθεση. Υπήρχε μια ληστεία που δεν υπήρχαν αποτυπώματα, δεν υπήρχε DNA. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, την οποία την είχε επισημάνει και ο Βασίλης,
Ο υποτιθέμενος ληστής είχε πάει και είχε πειράξει μόνο το κουτί της Μονόπολης που υπήρχαν χρήματα σε αυτό το κουτί. Σε τίποτα άλλο. Δηλαδή υπήρχαν πράγματα. Είχε τρύπες μεγάλες που τις βλέπαμε όλοι, αλλά μπορούσαμε να πάμε μέχρι ένα σημείο. Ο Βασίλης, εμπεριστατωμένα, επειδή το πήγε παρακάτω, βρέθηκε και στο στόχαστρό του. Κύριε Λίτρα, να ρωτήσω ένα ακόμα. Είπατε ισόβια και 10 χρόνια. Εκτιτέα πόσα, δηλαδή. Το απλό ερώτημα που έχει ίσως ο κόσμος στο μυαλό του. Πόσο καιρό θα μείνει στη φυλακή? Κύριε Ευαγγελάτο, το έχουμε ξαναπεί ότι τα ισόβια κάθριξη είναι τα 16 χρόνια. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Η ποινή για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα θα είναι ότι σε 16 χρόνια θα έχει εκτίσει την ποινή της. Νωρίτερα από τα 16 χρόνια μπορεί να βγει? Όχι. Αν εργαστεί στη φυλακή, εάν... Όχι, όχι. Θα πρέπει να εκτίσει τα 16 χρόνια της ποινής του. Αν τώρα σπάσει η ποινή, αν το δικαστήριο το αναγνωρίσει κάποιο ελαφρυντικό, αυτό κατεβάζει πολύ την πάρα πολύ την εκτιτέα πράγμα ποινή. Που σημαίνει ότι εκεί όποια ποινή και να του επιβάλλει το δικαστήριο θα εκτίσει τα 3/5 της ποινής του. Το χοντρικά να υπολογίζεται το 1/3. Άρα, δηλαδή αν του επιβάλλει 20 χρόνια κάθριξη, στα 6,5 χρόνια να βγει έξω. Ναι, βέβαια, να σας πω, τα ελαφρυντικά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι... Ναι, δεν θέλουμε να προδικάσουμε το δικαστήριο, δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά λέω, το maximum που ένας άνθρωπος που κάνει ένα τέτοιο έγκλημα μένει στη φυλακή, επειδή έχουν ακουστεί πολλά από το πρωί και έχει γίνει και πολιτικό θέμα, είναι τα ισόβια, είναι 16 χρόνια. Γίνεται μια κουβέντα, μήπως αυτό μεγαλώσει λίγο? Ναι, όταν λένε να μεγαλώσει, εννοούν να πάει στα 19. Υπάρχει μια πρόταση να γίνει 18. Ναι, 18-19. Με αλλαγή του ποινικού κώδικα. Αν σπάσει κανείς τα ισόβια και πάει στα ελαφρυντικά, εκεί ο χρόνος είναι λίγος. Πάρα πολύ λίγος. Είναι λίγος, έχετε δίκιο. Κύριε Λίτρα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νίκο, να πω κάτι τώρα για τις ποινές, κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν έχει υποθεί. Οι αστυνομικοί λοιπόν θυμόμαστε ότι στην αρχή της έρευνας είχαν προχωρήσει και σε επικήρυξη των ληστών, τότε που υπήρχε ακόμα βεβαιότητα ότι με 300.000 ευρώ, και είχε γίνει μια εκτεταμένη έρευνα στις φυλακές με επαπειλούμενο άτυπα ότι πρέπει να αντιληθούν πληροφορίες από τις φυλακές και να υποδείξουν τους δράστες στους ληστές, αφού υπήρχε και το ενδεχόμενο ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης και η ληστρική επίθεση θα οδηγούσε, το αναφερόταν τότε, σε αλλαγή επί το δυσμενέστρο στον ποινικό κώδικα, και θα υπήρχαν, κάποιοι θα παρέμειναν στις φυλακές από τους κρατούμενους, θα ήταν αλλάζαν οι ποινές. Αυτό λοιπόν ήταν το επαπειλούμενο και η πίεση που ασκήθηκε σε κρατουμένους που το γνώριζαν ούτως ή άλλως. Για να δώσουν τους ληστές, να βγει πληροφορία στη φυλακή. Κλειστή πόρτα και εκεί. Δεν κλειστή πόρτα. Κανείς εξ αυτών ουθενά δεν αντλήθηκε πληροφορία. Η γενική εικόνα γιατί που είχαν υπήρχε. Ότι κανείς δεν γνωρίζει που πράγμα θα συνέβαινε διαφορετικά. Συμβαίνει συχνά σε αντίθετες περιπτώσεις. Κάποιον θα υποδείξει αν ότι μπορεί να είναι ο δράστης. Το επιταχύνω για να πάμε στο επόμενο που πάλι είχε από την αρχή ψάξει. Να τον δούμε τον Βασίλη, μην τον περνάτε, ας τον έχουμε κοντά μας. Ακούστε τώρα, να θυμηθούμε μάλλον το εξής. Λέει ο πιλότος στην πρώτη του διήγηση: με δέσανε οι κλέφτες, εγώ κατάφερα με την μύτη να ξεκλειδώσω το κινητό, να πάρω τηλέφωνο και να ειδοποιήσω την αστυνομία. Είναι το σενάριο όλο αυτό. Αρχίσαμε λοιπόν να ψάχνουμε τι έχει γίνει με το δέσιμο. Θέλω να θυμίσω λεπτομέρειες που είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή και τις είχε πει και ο Βασίλης και ήταν και δικό μας ρεπορτάζ. Δεν είχε σημάδια στα χέρια και στα πόδια. Το είπαν και οι αστυνομικοί σήμερα. Ελάχιστα σημάδια, αν σε έχουν δέσει έτσι όπως περιέγραφε ότι τον έδεσαν, θα ήταν, τα σημάδια θα ήταν το σώμα του στα ζεύρα. Πάντως, όλα αυτά μπορεί να είχαν ξεκαθαρίσει λίγο νωρίτερα αν είχε υπάρξει μια λεπτομέρεια που την είχε επισημάνει και ο Βασίλης. Οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν από τον Μπάμπη όταν μπήκαν στο σπίτι, βλέποντας το σκηνικό, δεν τράβηξαν μια φωτογραφία από το δέσιμο. Δεν ξέραμε δηλαδή πώς είχε δεθεί. Και οι ίδιοι, μπαίνοντας μέσα για να σώσουν τους ανθρώπους, δεν είχαν καταγράψει ακριβώς. Είχαν αμφιβολίες, αλλά δεν είχαν την εικόνα. Ενώ υπάρχει νεκρή η Καρολάιν στο κρεβάτι. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μιλήσαμε ξανά με κάποιους από τους αστυνομικούς που μπήκαν στο σπίτι, ζητώντας τους να ξαναφέρουν στη μνήμη τους το τι έγινε και τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσετε. Η
Οι περιγραφές τους προκαλούν αίσθηση και οι πρώτες εικόνες στη βίλα του εγκλήματος τους βάζουν σε σκέψεις. Το Live News παρουσιάζει όλα όσα έγιναν τις πρώτες ώρες μετά τη δολοφονία της Καρολάιν. Τότε που μπήκαν μέσα οι τέσσερις αστυνομικοί και κλήθηκαν να αποτυπώσουν την κατάσταση. Με την 20χρονη νεκρή, το σκύλο της οικογένειας κρεμασμένο, το σπίτι ανάστατο και τον πιλότο δεμένο, λίγα μόνο μέτρα από το μωρό του που βρισκόταν δίπλα στη νεκρή μητέρα του. Ο πιλότος φώναζε βοήθεια και με το που τον έλυσαν, σηκώθηκε, πήγε πάνω από τη γυναίκα του για ένα δευτερόλεπτο, δύο, και πήρε το παιδί. Ρώτησε, πέθανε? Του είπαν, πάει, τελείωσε, και δεν αντέδρασε. Δεν αντέδρασε καθόλου, σε σημείο που νόμιζαν ότι δεν κατάλαβε πως το πάει, τελείωσε, σημαίνει πως πέθανε. Καμία αντίδραση. Δεν τη σήκωσε καν. Τότε είπε στους αστυνομικούς με απόλυτη ψυχραιμία, ρε παιδιά, έβαλαν το πιστόλι πάνω στο μωρό. Εγώ ήμουνα ψύχρεμος, γι' αυτό δεν με σκότωσαν. Η γυναίκα μου δεν ήταν. Ο πιλότος είναι ψύχρεμος και προσπαθεί να ακολουθήσει κατά γράμμα το σχέδιο που έχει στο μυαλό του. Οι εικόνες και οι περιγραφές του 32χρονου αρχίζουν να προκαλούν πολύ γρήγορα μια σειρά από εύλογα ερωτήματα. Έλεγαν οι αστυνομικοί, πέθανε το σκυλί? Και απαντούσε εκείνος, ναι, έχει πεθάνει το σκυλί. Ήταν πολύ άνετος. Ο πιλότος περιγράφει μια άγρια ληστεία μεταφώνου. Μια μάχη με αδίστακτους ληστές που, παρά το γεγονός ότι πήραν τα χρήματα που ζητούσαν, έμειναν για να σκοτώσουν. Όμως οι γείτονες του ζευγαριού δηλώνουν πως δεν κατάλαβαν το παραμικρό. Ούτε ύποπτες κινήσεις, αλλά ούτε και φωνές από την πύλα του εγκλήματος. Όταν η γειτόνισσα βγήκε έξω και μίλησε στους αστυνομικούς, τους είπε ότι κοιμόταν στη σοφίτα, ακριβώς δίπλα τους δηλαδή, και ότι άκουσε μόνο το σκυλί να κλαίει γύρω στις 4:20 και δεν έδωσε σημασία. Όμως, όταν τα έλεγε αυτά, κοίταξε στιγμιαία τον πιλότο που πέρασε και αμέσως έστρεψε το βλέμμα της αλλού. Κοίταξε κάτω. Η γλώσσα του σώματος πάντα δείχνει τα σημάδια. Ίσως ήθελε να πει ότι άκουσε κάποια διαμάχη, αλλά δεν ήθελε μάλλον να μπλέξει τα πράγματα. Αποκλείεται να πήγε το μυαλό της στο τι πραγματικά έχει γίνει. Κρύβει ότι τσακωνόντουσαν, ότι άκουσε φωνές, ότι δεν πήρε τηλέφωνο γιατί τους έχει ξανακούσει να τσακώνονται. Αυτό το «δεν άκουσα τίποτα» ήταν σαν να λέει ψέματα. Οι αστυνομικοί αρχίζουν να ψάχνουν στο σπίτι και πάντα έχουν στο μυαλό τους ερωτήματα που στην πορεία θα αποδειχθούν κλειδιά για την εξιχνίαση. Το μωρό δεν έκλαψε καθόλου μια μισή ώρα. Είχε γίνει φασαρία, είχε γίνει σαματάς. Έχουν παλέψει και δεν έχει ξεσηκώσει τον κόσμο το μωρό. Δηλαδή, ακόμα και η ηρεμία του μωρού ήταν παράξενη. Ένα 11 μηνών μωρό θα κουνηθεί τόση ώρα, θα προσπαθήσει να βγει από την κούνια. Δεν ένιωσε κανέναν κίνδυνο. Λογικά ήταν με τον πιλότο και το άφησε εκεί, τελευταία στιγμή. Ο πιλότος ξέρει πως δεν πρέπει να κάνει το παραμικρό λάθος στις περιγραφές του. Είναι προσεκτικός, δείχνει διαβασμένος και κάποιες φορές φροντίζει να φανεί συναισθηματικά φορτισμένος. Τον είδαν όλες οι υπηρεσίες. Πήγε η ασφάλεια της Παιανίας, ο διοικητής, το τμήμα ανθρωποκτονιών, το τμήμα διαρριχτών. Όποιος πήγαινε να τον ρωτήσει τι είχε γίνει, σηκωνόταν και εξηγούσε τα πάντα σε όλους. Ένας άνθρωπος που μόλις είχε χάσει τη γυναίκα του, δεν είπε ούτε μία στιγμή, αφήστε με στον πόνο μου, έχουν σκοτώσει τη γυναίκα μου. Δεν έκλαψε μία φορά. Είχε μόνο ένα ξέσπασμα. Έλεγε, γιατί τη σκότωσαν, αφού τους είπα που είναι τα λεφτά. Αλλά δεν έδειξε να έχει τρελαθεί από αυτό που βίωσε. Ήταν ψύχρεμος σε απόλυτο βαθμό, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ήρθαν οι γονείς του να πάρουν το παιδί. Ρώτησε η μητέρα του τι έγινε και ο πατέρας του της είπε να μην μιλάει. Πήραν το μωρό και ήταν σαν να το έβγαζαν βόλτα. Με το πέρασμα των ημερών, οι πρώτοι αστυνομικοί που μπήκαν στη βίλα σκέφτονται ξανά και ξανά μήπως έκαναν λάθη εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Πάνω στον πανικό να το λύσουν, μπορεί να είχε τις άκρες από τον σπάγκο στα χέρια του και να μην το είδαν. Τα χέρια και τα πόδια του ήταν πιο χαλαρά δεμένα. Δεν ήταν όπως η ταινία στο λαιμό και στο στόμα. Τα χέρια ήταν δεμένα μπροστά και όχι πίσω, όπως είπε εκείνος. Αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε να καλέσει την αστυνομία και με τα χέρια, όχι με τη μύτη που είπε. Οι έρευνες ξεκινούν και η είδηση που έμελε να ταξιδέψει και εκτός συνόρων προβάλλεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Είπε στους αστυνομικούς μόλις τον έλυσαν ότι ήταν τρεις άντρες και η Καρολάιν πάνω στην πάλη κατέβασε τη μάσκα του ενός. Επίσης ανέφερε ότι είχαν δύο πιστόλια, ένα γκλοπ και ένα περίστροφο. Ένας άνθρωπος που δεν είναι μαθημένος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη μάρκα του περιστρόφου. Με το πέρασμα του χρόνου όμως όλα τα κενά σκεπάστηκαν με στοιχεία. Και έτσι όλοι οι ισχυρισμοί του πιλότου κατέρευσαν και χύθηκε άπλετο φως στο πολύκροτο έγκλημα. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Λαυρόπουλος, πάντα, ο αστυνομικός τάκτης του Βήματος. Νίκο, να πω δύο σημαντικά στοιχεία. Ναι. Αυτός λοιπόν, μόλις είπαν και οι αστυνομικοί, δύο σημεία. Είπε ότι εγώ αμέσως τους υπέδειξα
Πού ήταν τα χρήματα. Έκανε τη σημαντική σκηνοθεσία σε αυτό. Ξεσιρτάρωσε μόνο το κουτί της Μονόπουλης και το άφησε εκεί, προκειμένου να δείξει ότι να τους το είχα πει από την αρχή, δεν ψάξανε γενικά, μόνο εκεί ψάξανε και γι' αυτό δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη αναστάτωση στο σπίτι. Δεύτερον, ότι κατάλαβα ότι η γυναίκα μου πέθανε μόλις ήρθαν οι αστυνομικοί. Ήταν πεσμένο σε απόσταση λίγων εκατοστών. Αναλώνει χρόνο κάποια στιγμή 5-10 λεπτά για να τηλεφωνήσει, όπως λέει, στην αστυνομία. Η αστυνομία έκανε 10 λεπτά, 15 για να φτάσει. Δεν κινήθηκε στα υπόλοιπα 10 εκατοστά στο κρεβάτι που ήταν δίπλα του, σε απόσταση, επαναλαμβάνω, για να δει αν ζει η γυναίκα του. Να πει Καρολάιν, ζεις, να φωνάξει, να καταλάβει, να μην λαμβάνει απάντηση με το μωρό και να μην έχει αντιληφθεί ότι η σύζυγός του Βασίλη, έχει πεθάνει. Επισημαίνεις κάτι που εκ των υστέρων είναι πολύ ευδιάκριτο. Αλλά όσο γίνεται η έρευνα, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτείς, να το καταπιείς. Κακός ηθοποιός ήταν. Κακό στήσιμο ήταν όλο αυτό. Και πολύ, πολύ λίγο και ερασιτεχνικό. Κύριε Κατερινόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την εμπειρία σας θα επικαλεστούμε και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή το έχουμε βάλει από την αρχή της εκπομπής σαν ερώτημα, έχουμε όλη την αίσθηση ότι δεν έχει πει την αλήθεια. Έχει πει το μέρος της αλήθειας που έχει εξαναγκαστεί από τα πιστήρια να πει. Τι μπορεί να έχει γίνει? Είπα και χθες ότι ο ανακριτής που θα αναλάβει την τακτική ανάκριση έχει πολλή δουλειά. Γιατί εδώ δεν, τουλάχιστον η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει ένα έγκλημα το οποίο οφείλεται σε ψυχικό βρασμό ή ζηλοτυπία από πλευράς του. Είναι ένα έγκλημα που, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει ουρά. Υπάρχει κουρτίνα και πίσω από την κουρτίνα. Με αυτή τη λογική ο ανακριτής έχει δουλειά. Δεν σκοτώνει ένας άνθρωπος για τους λόγους που προβάλλει αυτός αυτή τη στιγμή τη σύζυγό του, τη μάνα του παιδιού του, και με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να δούμε κάτι την ουρά. Άλλο, γιατί, κάτι άλλο κρύβεται πίσω. Ίσως να ήξερε κάτι η Καρολάιν που δεν θα έπρεπε να γνωρίζει. Μπορεί να έχει σχέση με κάποιες δραστηριότητες δικές του. Πιθανόν. Και ίσως να αποτελεί και ένα λόγο για τον οποίο ζητούσε, από ό,τι μάθαμε, ήθελε να χωρίσουν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και κάτι άλλο κατά τη δική μου εκτίμηση. Ναι μεν λέει ότι ήθελαν να χωρίσουν, αυτό διατυμπανίζει τώρα εκ των υστέρων, αλλά είχαν στο σπίτι 10-12 χιλιάδες ευρώ. Αν δεν απατώμε, ο ίδιος είπε ότι είχαν αγοράσει ένα οικόπεδο. Ναι, τώρα λέει ότι δεν είχαμε λεφτά. Τα μπλέκει, το αφήνει τελείως φλού. Τα χρήματα, όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Ξέρω που θέλετε να καταλήξετε. Τα είχε στο χέρι μετρητά. Ποια τράπεζα δίνει 100 χιλιάρικα μετρητά στο χέρι? Καμία. Δίνει επιταγές. Και το ρευστό των 10-12 χιλιάδων ευρώ, εφόσον λέει αυτά περίσσεψαν από την αγορά, αν είναι έτσι, έτσι, εξηγούμε να μην παρεξηγούμε, θα πρέπει να μας εξηγήσει πού βρήκε αυτά τα λεφτά τα μαύρα, εντός εισαγωγικών μαύρα, επειδή δεν πέρασαν μέσα από μια τραπεζική διαδικασία. Μπορεί να πέρασαν, δεν το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με όσα καταλαβαίνουμε από όλα όσα διαβάζουμε και είπε. Άρα, αν τα χρήματα ήταν μαύρα, από πού προέρχονται? Αυτό που στην ουσία βάζει ο κύριος Κατερινόπουλος είναι τα ερωτηματικά. Από νόμιμες δραστηριότητες. Έτσι, δηλαδή, αν υπάρχει άλλος λόγος και άλλος λόγος που τη σκότωσε. Και το δεύτερο, ένα σημείο που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, τι χρήματα υπήρχαν, από πού είχαν προκύψει αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Τι έγιναν αυτά τα χρήματα. Προσέξτε τώρα, γιατί επιμένουμε από την αρχή ότι λέει ό,τι είναι να πει. Εκείνος τώρα λέει, Βασίλη, ότι τα λεφτά δεν υπήρχαν, δεν είχαμε λεφτά στο σπίτι. Είχαμε, λέει, κάτι χρυσαφικά που μας τα είχαν κάνει δώρο στο γάμο κτλ. Που αυτά τα χρυσαφικά εγώ τα πήρα για να μην τα βρείτε, επειδή ποτέ δεν μας τα κλέψανε, και κάπου τα άκρυψα. Και μετά, από εκεί που τα άκρυψα, τα πήρα και τα πέταξα. Ακριβώς. Τα πέταξε. Επειδή όμως, κύριε Βαγγελάτο, επειδή προηγήθηκε μια αγορά, αν είναι έτσι, ναι, έτσι τουλάχιστον είπαν, ο ανακριτής πιστεύω ότι θα ψάξει και το κομμάτι αυτό και πώς έγινε η συναλλαγή. Βασίλη, τι πληροφορίες έχεις γι' αυτό? Επιταγή. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Κατερινόπουλε, είναι απόλυτα σαφές. Για να ακούσουμε τον Βασίλη. Καταρχάς, αν υπήρχαν αυτά τα χρήματα, διότι δεν έχουμε την εικόνα ότι ο πιλότος έφυγε από το σπίτι, ή η εικόνα ότι μπορεί να πέταξε κάπου στην τουαλέτα ή οπουδήποτε αλλού αυτά τα 10.000 ευρώ, πράγμα που δεν θα ήταν και πολύ εύκολο. Πιθανόν να μην υπήρχαν καν αυτά τα χρήματα στο σπίτι. Να είπε κάτι πολύ απλό, ότι είχα κάποια χρήματα και ήρθαν και τα πήραν.
Ή να τα έχει βγάλει έξω, γιατί θυμίζω ότι έχουμε ήδη πει με έναν τρόπο που προκύπτει από τα πιστήρια. Άρα, μάλλον δεν πολύ αμφισβητείται ότι από τις 12.30 το βράδυ που βγάζει την κάρτα μνήμης από την κάμερα, ξεκινά 12 η ώρα άρχισε τη διαδικασία. Την προπαρασκευή της δολοφονίας, την οποία έκανε στις 4 και 11. Ένα από τα ερωτήματα, Νίκο. 4 ώρες να προετοιμάσει. Ένα από τα ερωτήματα, Νίκο, που είχαμε θέσει στην αστυνομία και δεν έχουμε πάρει ευκρινή απάντηση, είναι αν έχει διερευνηθεί πλήρως. Αν με προσταφαιρέσεις και με συναλλαγές που είχε κάνει, είχε πράγματι αυτά τα 10.000 σπίτι ή από κάπου είχαν προκύψει, διότι αυτή η αγορά, όπως είπε και ο κ. Κατερινόπουλος, η αγοραπολισία του οικοπαίδου είχε γίνει διατραπεζικά. Έτσι και πρέπει να γίνεται πλέον τέτοιου είδους συναλλαγές. Δεν γίνεται και αλλιώς. Δεν γίνεται και αλλιώς. Οπότε δεν είχαμε πάρει ευκρινή απάντηση αν είχε διαπιστωθεί από την αστυνομία, επαναλαμβάνω όπως με τον κύκλο των συναλλαγών, αν πράγματι περίσευαν και υπήρχαν αυτά τα 10.000 σπίτι. Αφιβάλλω αν υπήρχαν. Λοιπόν, εντάξει, θα ευχαριστήσω τον κύριο Κατερινόπουλο πολύ και θα κρατήσουμε τον Βασίλη, γιατί για να δούμε αυτό το θέμα που σας έλεγα με τα μηνύματα. Πριν να θυμίσω το διαγωνισμό μας, γιατί ξανά τον Βασίλη. Έλεγα από την αρχή της εκπομπής ότι παρακολουθώντας στενά αυτή την υπόθεση, γιατί και εμάς μας συγκλώνησε όπως σας συγκλώνησε και εσάς, από την πρώτη ώρα. Ο Βασίλης έκανε την έρευνα, προσπαθούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε και ένα από τα σημεία που είχε αξία είναι ότι αποκτήσαμε επαφή με τον ίδιο τον Μπάμπη. Ένα μέλος της δημοσιογραφικής μας ομάδας άρχισε να έχει μια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων μαζί του. Σας ομολογώ ότι μου έκανε εντύπωση, όλους μας έκανε εντύπωση, έτσι. Δεν είναι σύνηθες ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτόν τον πόνο, σε αυτή την κατάσταση, να ανταλλάσσει τα μηνύματα αυτά, πάντα μηνύματα που τώρα που τα βλέπεις καταλαβαίνεις ότι πήγαιναν για μια καθοδήγηση. Ήταν πάντα σοβαρός, ήταν πάντα μετρημένος, αλλά απαντούσε πάντα. Στόχος του όμως ήταν να πει σε εμάς ότι αυτά που λέει ο δικός σας, ο Λαμπρόπουλος, δεν είναι καλά και με ενοχλούν και είναι ψέματα. Ο Βασίλης ήταν ο στόχος του. Ήταν τέτοια η προσπάθειά του να μας καθοδηγήσει, θα τη δείτε μέσα από τα μηνύματα, αλλά πώς φαίνεται να ξετυλίγεται το κουβάρι. Όταν κατάλαβε ότι έκλεινε ο κύκλος και το είχε καταλάβει από προχθές το βράδυ και εκείνος, από παραπροχθές το βράδυ πριν πάει στην Αλόνισο, σας το έχω αποκαλύψει από χθες, μας έστειλε μήνυμα 7:25 χτες το πρωί ότι θα πάει στο μνημόσυνο, γιατί τον ρωτούσε η συνάδελφός μου αν θα πάει στο μνημόσυνο της γυναίκας του. Πάμε να δούμε τα μηνύματα για να τα συζητήσουμε με τον Βασίλη. Από τις πρώτες και όλες οι μέρες μετά τη φρικτή δολοφονία της Κάρολαϊν, το Live News είχε ανοιχτή επικοινωνία με τον 33χρονο πιλότο μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ο καθομολογίαν δολοφόνος της απαντούσε πάντα σχεδόν άμεσα σε όλα τα ερωτήματά μας, δίνοντας την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν στο διαδίκτυο τις περισσότερες ώρες της ημέρας, παρακολουθώντας τα όσα μεταφέρονταν στην κοινή γνώμη, παρότι ο ίδιος ισχυριζόταν το αντίθετο. Οι απαντήσεις του συγκροτημένες, γεμάτες ιδιαίτερη ευγένεια, πολύ προσεκτικά διατυπωμένες, βάσει του σκηνικού που, όπως πλέον αποδεικνύεται, είχε στήσει μόνος του για να δικαιολογήσει τη δολοφονία της γυναίκας του. Πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει τεράστια έρευνα και τρέχουν κυριολεκτικά 24 ώρες μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Κάποιοι αξιωματικοί έχουν μέρες να δουν το σπίτι τους. Και τα εγκληματολογικά εργαστήρια το ίδιο. Δεν έχουν αφήσει το παραμικρό χωρίς αναλυτικό έλεγχο. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου. Ήταν εξ αρχής εντυπωσιακό ότι παρότι ήταν ένας άνθρωπος που φαινομενικά θα έπρεπε να πενθεί βαθιά, έδινε μακροσκελείς απαντήσεις. Όταν του ζητήσαμε αν θέλει να μεταφέρουμε κάτι εκ μέρους του μέσω του Live News, μας απάντησε. Ξέρω πόσο θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς και όλος ο κόσμος. Είναι απίστευτη η στήριξη που έχω πάρει τις τελευταίες μέρες. Πολλά στοιχεία ή λεπτομέρειες για την έρευνα βλέπετε ότι δεν έχω πει δημόσια. Καθώς μου έχει ζητηθεί στην παρούσα φάση να μην μεταφέρω τίποτα που θα μπορούσε να αποζημιώσει ή να μπερδέψει την έρευνα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η αστυνομία έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα στη διαδικασία και ακόμη σε μένα φτάνει ένα παραμικρό ποσοστό που έχει αξία, γιατί οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Ευχαριστώ και πάλι. Δύο μέρες αργότερα, σε ερώτηση περί ελάχιστων ευρημάτων, της κατάστασης περί υποξίας και καμερών, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος επανέρχεται. Ό,τι ευρήματα ακούτε σαν είδηση είναι στοιχεία που υπάρχουν μέρες τώρα.
αναμοχλεύονται μαζί με άπειρες εικασίες για να μείνει το θέμα στην επιφάνεια και το καταλαβαίνω γιατί έτσι γίνεται πάντα. Με ακραία ψυχραιμία, χωρίς ίχνο συναισθήματος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί ακόμα και στην εμπορικότητα της δολοφονίας της γυναίκας του, μόλις 10 μέρες αφότου ο ίδιος την είχε σκοτώσει. Με είχαν προειδοποιήσει όλοι ότι μόλις τελειώσουν τα βασικά δεδομένα, προσπαθεί η είδηση να πιαστεί από όπου μπορεί, τουλάχιστον μέχρι το θέμα να σταματήσει να πουλάει. Γι' αυτό και δεν μου κάνει εντύπωση. Οι ερωτήσεις προκύπτουν από το ρεπορτάζ, τώρα έχουν απαντηθεί με λεπτομέρειες στην αστυνομία λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Ο 33χρονος πιλότος απέφευγε διαρκώς την τηλεφωνική συνομιλία μαζί μας. Επιμείναμε ακόμα και να τον δούμε από κοντά. Όταν του ζητήσαμε να συναντηθούμε, μας απάντησε. Ελπίζω να προχωρήσει η έρευνα και να τα πούμε με ηρεμία και από κοντά. Και ενώ τα σενάρια οργιάζουν για το λόγο που οδηγήθηκε το ζευγάρι σε σύμβουλο ψυχικής υγείας, ο ίδιος ο Μπάμπης έλεγε στο Live News ευθέως ότι η αιτία ήταν η επιλόχη ως κατάθλιψη. Πηγαίναμε πάντα μαζί με τη γυναίκα μου μέχρι τα Χριστούγεννα περίπου. Όποια γυναίκα το έχει ζήσει, ξέρει είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται αγάπη και βοήθεια η μητέρα που το περνάει. Η Καρολάιν είναι δυνατή και προχώρησε. Λίγο με βοήθεια δική μου και της ψυχολόγου και πολύ με τη βοήθεια της κόρης μας. Μέρα με τη μέρα ο πιλότος άρχισε να γίνεται χειριστικός λέγοντας ότι θα συνεχίσει να απαντά στα δημοσιογραφικά ερωτήματα του Live News αρκεί τα όσα λέγονται να μεταφέρονται ως πηγές γιατί είχαν αρχίσει να παρεξηγούνται οι δηλώσεις του από το ευρύ κοινό ενώ ισχυρίστηκε ότι και η αστυνομία δεν του το επέτρεπε. Η αντίδρασή του για τα όσα αποκάλυπτε ο δημοσιογράφος των Νέων και του Βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος και τον έθεταν σε δεινή θέση είναι χαρακτηριστική. Ο Λαμπρόπουλος είναι υπεύθυνος για το 90% της λάσπης που έχει πέσει πάνω μου. Από αυτόν ξεκίνησαν όλες οι υπόνοιες και τις αναπαρήγαγαν τα υπόλοιπα μέσα. Οποιαδήποτε πληροφορία έχει μεταφέρει ο συγκεκριμένος από την αρχή της έρευνας μέχρι και τώρα δεν την έχει πάρει από το ανθρωποκτονιόν. Είναι συγκεχημένες και ανακριβείς πληροφορίες που όποιος έχει εμπλακεί έστω και 10 λεπτά στην υπόθεση το καταλαβαίνει και γεμίζει το υπόλοιπο με εικασίες. Έτσι έχεις μια είδηση που πουλάει με ελλιπή στοιχεία και γεμάτη υπόνοιες και ίντριγκα. Όσο περνούσαν οι μέρες, επαναλάμβανε ότι προσπαθεί να ηρεμήσει, να φροντίσει το μωρό του, να βρει το κουράγιο να μετακομίσει από το σπίτι της φρίκης. Τελευταίο του μήνυμα χθες, ανήμερα της σύλληψης. 6 λεπτά πριν φτάσει στο εκκλησάκι του νεκροταφείου για το μνημόσυνο της Κάρολαϊν. Καλημέρα, ναι, θα κάνουμε τα 40. 6 λεπτά πριν το μνημόσυνο της γυναίκας του, την ώρα του θρήνου, μπήκε στο Instagram και απάντησε σε μήνυμα δημοσιογράφου. Θα το ξαναπώ, μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η συνεχής απάντηση και τα μηνύματα τα οποία έστελνε. Το λέω γιατί ξέρουμε όλοι, η Τζίνα Αρβανίτη είναι εδώ, η Τζίνα ήταν που είχε αυτή την επικοινωνία με τον άνθρωπο αυτόν, δείχνει όμως την προσπάθειά του για την καθοδήγηση. Είναι πάντα σοβαρός, είναι πάντα μετρημένος, μας έχει στείλει πολλές φορές μηνύματα που έχει κάνει και σαν δήλωση νωρίτερα. Είναι η προσπάθειά του να μας οδηγήσει εκεί που θέλει και κυρίως νομίζω ότι ο λόγος που ήταν τόσο ανοιχτός μαζί μας είναι ο κύριος εδώ, είναι ο Βασίλης. Φοβούμενος το Λαμπρόπουλο, προσπαθούσε να παίξει τον αντίλογό σου, Βασίλη. Ακριβώς. Αυτός είναι ο λόγος όλης αυτής της, όλο αυτού του πηγενέλα, ας πούμε. Ναι, ο οποίος ο Λαμπρόπουλος, να πούμε ότι είναι δημοσιογράφος των εφημερίδων και του Μέγκα που στήριξε και εσείς, Νίκο, στήριξες τη συγκεκριμένη έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είχε να κάνει, δεν είχε διαπροσωπικό βεβαίως με το συγκεκριμένο κύριο, είναι με την δημοσιογραφική έρευνα, η οποία δεν ήταν έρευνα αντιλήψεων ή υπονοιών που είχαμε γενικά μέσα σε μια συζήτηση ούτε καφενειακή. Ούτε και μονής που λες, α, αυτός ένοχος θα είναι, πάμε. Είναι αλήθεια υπήρχαν ενστάσεις. Θυμάστε ότι εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν παρουσιάσαμε ποτέ κανένα με αποκάλυψη με, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, με πώς το λένε, ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν, ληστές, Αλβανούς, Έλληνες, αλλοδαπούς, ντόπιους. Γιατί δεν μας προέκυπτε από το ρεπορτάζ. Δεν είναι κακό και δεν το λέω ως μομφή για άλλους, προς Θεού. Δεν μας προέκυπτε. Το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι είχε μόνο ένα πρόσωπο εκείνον. Γι' αυτό και στραφήκαμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Το λέω σαφή να μην παρεξηγηθεί, γιατί είναι σεβαστή κάθε έρευνα. Και δεν σημαίνει ότι όταν κάνεις μια έρευνα, πηγαίνεις και στη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να πηγαίναμε λάθος. Και ήταν σε γνώση μας αυτό.
αλλά δεν μας προέκυπτε. Γι' αυτό. Τζίνα, πες μας λίγο για το μήνυμα και τη στιχομηθεία που έχεις μαζί του για τον Σίγουρα μιλούσαμε μαζί του με κάθε επιφύλαξη, γιατί το είχαμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές και με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Και ιδιαίτερα η αντίδρασή του αυτή σε βάρος του Βασίλη ήταν όταν αρχίσαμε να τον πιέζουμε για τα ερωτήματα που έθετε συνεχώς ο Βασίλης. Μας είχε γράψει τότε λοιπόν: ο Λαμπρόπουλος είναι υπεύθυνος για το 90% της λάσπης που έχει πέσει πάνω μου. Από αυτόν ξεκίνησαν όλες οι υπόνοιες και τις ανεπαρήγαγαν τα υπόλοιπα μέσα. Οποιαδήποτε πληροφορία έχει μεταφέρει ο συγκεκριμένος από την αρχή της έρευνας μέχρι και τώρα, δεν την έχει πάρει από το ανθρωποκτονιόν. Είναι συγκεχημένες και ανακριβείς πληροφορίες που όποιος έχει εμπλακεί έστω και 10 λεπτά στην υπόθεση το καταλαβαίνει. Και γεμίζει το υπόλοιπο με εικασίες. Έτσι έχει μια είδηση που πουλάει με ελλιπή στοιχεία και γεμάτη υπόνοιες και ίντριγκα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτό, Νίκο, ναι. Θέλω να πω μία απάντηση, ότι υπάρχουν έρευνες που γίνονται και δημοσιογράφοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως τα δικά μας, που ψάχνουν στέρεα, συγκροτημένα τις υποθέσεις, πέρα από παιχνίδια εντυπώσεων ή πρόσκαιρες, προσπαθώντας να ακολουθήσουν το σύνολο της υπόθεσης και όχι με πυροτεχνήματα. Αυτό θέλω να πω, και οι άλλοι συνάδελφοι κάνανε εξαιρετική δουλειά. Η αστυνομία πράγματι έψαχνε ληστείες. Δεν είναι αυτό που μεταφερόταν δημοσιογραφικό λάθος. Πράγματι έδινε την κατεύθυνση ληστείας. Βλέπω μια εικόνα. Θαρώ ότι πρέπει να είναι να βγαίνει από το γραφείο του ανακριτή και να πηγαίνει στον εισαγγελέα ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Τον βλέπουμε εδώ. Να δούμε την εικόνα όλοι και αν μπορούμε να την ξαναδούμε. Ενημερώστε με. Είναι αυτό δηλαδή. Πηγαίνει από ανακριτή σε εισαγγελέα και πρέπει να πάρει την προθεσμία τώρα μέχρι την Τρίτη. Εδώ τον βλέπουμε. Ναι, σίγουρα έχει βγει. Έχει βγει από το, γιατί τον βλέπαμε πριν να μπαίνει στην εισαγγελία. Είναι η εισαγγελία πρωτοδικών, το κτίριο αυτό, το κτίριο 16. Φεύγει λοιπόν τώρα από την εισαγγελία πρωτοδικών. Προφανώς δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμα η έρευνα. Θα έχουμε την Άννα να μας τα πει. Η διαδικασία, συγγνώμη. Άρα ίσως ξαναγυρίσει πάλι στην εισαγγελία μέχρι να μεταχθεί πίσω στην Γαδά. Λοιπόν, Βασίλη, η έρευνα συνεχίζεται. Και εμείς θα συνεχίσουμε στο θέμα. Θα απελευθερώσουμε τον Βασίλη, γιατί έχει να γράψει και για τις εφημερίδες και για το Βήμα και για τα νέα. Και η έρευνα συνεχίζεται, γιατί έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Επί του παρόντος, εστιάζουμε, βλέποντας τα πλάνα της μεταγωγής του σήμερα, σε αυτό που λέμε λάθη ή ψέματα που έκανε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Ή αν θέλετε το μείγμα. Τα λάθη που τον οδήγησαν στα ψέματα ή τα ψέματα που τον οδήγησαν στα λάθη. Δείτε. Νόμιζε ότι είχε σχεδιάσει το τέλειο έγκλημα. Έστησε με κινηματογραφικό τρόπο ένα άλοθη βασιζόμενο στο σενάριο της βίαιης ληστείας μεταφώνου. Μπροστά στις κάμερες έπαιζε το θέατρο του συντετριμμένου πατέρα προβάλλοντας το μωρό του και το παραμύθι του ερωτευμένου ζευγαριού. Ωστόσο, τον πρόδωσε η τεχνολογία. Δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Η σκηνή του εγκλήματος είναι μια θαμπή έκφραση σε ένα παλιό καθρέφτη όπου όλα φαίνονται χωρίς να είναι κατά ανάγκη πάντα ορατά. Το Live News αποκαλύπτει τα μοιραία λάθη που έριξαν τη μάσκα του 33χρονου και αποκάλυψαν το πραγματικό του πρόσωπο, αυτό του δολοφόνου. Κάτι που δεν το περίμενε κανένας, ούτε το ανθρώπινο νου. Ορθεσία όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Το σενάριο που είχε κατασκευάσει με τους αδίστακτους ληστές να τον δένουν σφιχτά χειροπόδαρα και να του κλείνουν το στόμα και τα μάτια με ταινία, κατέρευσε αστραπιαία μπροστά στους έμπειρους αξιωματικούς της ασφάλειας. Η περίπτωση ήταν και λίγο ψυχρός, να πούμε, γιατί ως εκ τούτου έκανε και το σχέδιο όλο αυτό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Live News, η χαλαρότητα στο δέσιμο των χεριών και των ποδιών του ήταν στοιχείο που υπέδειξε ότι θα μπορούσε να είχε δεθεί μόνος του. Τα χέρια και τα πόδια του ήταν πιο χαλαρά δεμένα. Δεν ήταν όπως η ταινία στον λαιμό και στο στόμα. Τα χέρια ήταν δεμένα μπροστά και όχι πίσω, όπως είπε εκείνος. Θα μπορούσε να καλέσει την αστυνομία και με τα χέρια, όχι με τη μύτη που είπε. Στις εικόνες που βλέπετε, ειδικός πραγματογνώμονας αναπαραστά στο Live News πως είναι εφικτό κάποιος να τεθεί μόνος του χειροπόδαρα και να φημώσει παράλληλα το στόμα του, όπως ακριβώς δηλαδή βρέθηκε ο πιλότος, χρησιμοποιώντας βοηθητικά το πόμολο της πόρτας, ενώ όπως ομολόγησε ο 33χρονος είχε κάνει πρόβα το δέσιμό του, ώστε να είναι απόλυτα πιστικός. Είναι τρομακτικό ένας άνθρωπος να είναι τόσο ψύχρεμος και να έχει κάνει το προηγούμενο βράδυ μια τέτοια πράξη. Δεν μπορώ να το συλλάβω. Έχω κι εγώ παιδιά και
Δεν ποτέ και οικογένεια δεν μπορεί να το συλλάβω. Προσπαθώντας να αποφύγει να δώσει πολλές λεπτομέρειες για το τι συνέβη τις μοιραίες ώρες που ήταν δεμένος και θυμωμένος, έτσι ώστε να μην πέσει σε αντιφάσεις, ο πιλότος σκαρφίστηκε το σενάριο της λιποθυμίας. Ωστόσο, αυτό τον οδήγησε σε ένα άλλο μοιραίο λάθος, αφού ο ιατρικός, κάποιος ο οποίος είναι λιπόθυμος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να ανακτήσει τις αισθήσεις του μόνος του. Όταν κάποιος υποστεί ένα λιποθυμικό επεισόδιο από μια βίαιη ενέργεια, προφανώς θα πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον, ίσως και να χορηγηθούν πρώτες βοήθειες ανάλογα της βίαιης ενέργειας που επέφερε το λιποθυμικό επεισόδιο, προκειμένου να καταστεί ένα άτομο να είναι λειτουργικό. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η τεχνολογία, που υπέδειξε ότι ο 33χρονος σύζυγος του θύματος ήταν και αυτός που την είχε δολοφονήσει. Εφαρμογή στο κινητό του 33χρονου τον έδειξε να περπατάει στις 4 παρα 10, την ώρα δηλαδή που ισχυρίστηκε ότι ήταν δεμένος, φημωμένος και λιπόθυμος, ενώ το βιομετρικό ρολόι που φορούσε η Κάρολαν στο χέρι της έδειξε ότι στις 4 και 5 άρχισε να ανεβάζει ταχαίως παλμούς και στις 4 και 11 να σταματάει ο σφιγμός της, μαρτυρώντας έτσι στους αστυνομικούς την ώρα του θανάτου της. Όταν ένας θάνατος επέλθει από ασφυξία, είναι ένας από τους πιο επώδυνους θανάτους. Είναι ένας θάνατος λόγω αποστέρησης, παράγοντα απαραίτητου για τη ζωή. Ένα ακόμη μοιραίο λάθος του πιλότου ήταν η ώρα αφαίρεσης της κάρτας μνήμης από την κάμερα του σπιτιού. Τεχνολογική ανάλυση έδειξε ότι η κάρτα μνήμης αφαιρέθηκε στη 1:19, δηλαδή τουλάχιστον 3,5 ώρες πριν οι ληστές εισβάλλουν στο σπίτι και αφαιρέσουν τις εικόνες του καταγραφικού βίντεο. Εξαπλάγει, αλλά τι να πω. Ελπίζω να δικαιωθεί η μνήμη της κοπέλα. Αν και ο 33χρονος σύζυγος προχώρησε σε μια σειρά από καλά μελετημένες και σχεδιασμένες κινήσεις, προκειμένου το σχέδιό του να μην έχει κανένα κενό και να μην πέσει σε αντιφάσεις, τα μοιραία αυτά λάθη και η τεχνολογία κατάφεραν να αφαιρέσουν το προσωπείο που φορούσε για 37 ημέρες και να οδηγήσουν στην ομολογία της δολοφονίας της σύζυγου του. Τα πράγματα έγιναν όπως σας είπαμε, γιατί βλέποντας το πλάνο έχει πάρει την προθεσμία. Η Άννα είναι εκεί για να την ακούσουμε. Ναι, έλα Άννα, σ' ακούμε. Ναι, Νίκο, εκτελέστηκε το ένταλμα από τον εισαγγελέα και οδηγήθηκε περπατητό μέχρι τον ανακριτή. Και πρέπει να σου πω ότι είναι αξιοσημείωτο αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν κατέβασε το κεφάλι κάτω, μας κοίταγε κατάματα, αρνήθηκε βέβαια, δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που του κάναμε. Και πραγματικά πρέπει να πω ότι είναι μία από τις σπάνιες φορές που το βλέπω αυτό σε κατηγορούμενο. Πήρε λοιπόν την προθεσμία από τον ανακριτή για την Τρίτη το πρωί στις 10 το πρωί, προκειμένου, όπως είπαν και οι δικηγόροι του, να μελετήσουν τη δικογραφία για να καταθέσουν υπόμνημα με υπόμνημα και να απαντήσει και σε ερωτήσεις. Εκεί στα δικαστήρια. Τελειώνει λοιπόν για σήμερα αυτή η διαδικασία. Ολοκληρώνεται. Την ευχαριστώ πολύ. Και θα καλησπέρισω τώρα την κυρία Φωτεινάκη. Επειδή κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα, τα ψέματα, οι συμπεριφορές ή όλα τα υπόλοιπα, ψυχολόγος, κανονική ψυχολόγος, το έχω ξαναπεί για αυτή την ιστορία και συγγνώμη που το λέω έτσι, κυρία Φωτεινάκη. Όχι, κάνετε πολύ καλά που το λέτε. Αλλά θέλω να πω μια λεπτομέρεια που θα την εξετάσουμε σε ύστερο χρόνο. Το ζευγάρι αυτό είχε ένα πρόβλημα και απευθύνθηκε σε κάποιον που νόμιζε ότι ήταν ειδικός. Ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα αυτή, πιθανότατα δεν απέτρεψε. Όχι πιθανότατα, σίγουρα δεν απέτρεψε το μοιραίο που είδαμε. Αυτό είναι σημαντικό. Και ακούσαμε, συγγνώμη κυρία Φωτεινάκη, ένα δευτερόλεπτο το εξής. Βέβαια, βέβαια. Από αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω, μιλώ για τις δημόσιες δηλώσεις. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, μια συνεργασία με την αστυνομία στις δημόσιες δηλώσεις. Αυτό που ακούγαμε είναι πόσο καλός άνθρωπος είναι αυτός ο Μπάμπης. Δηλαδή, αν από τους δύο κάποιος ήθελε βοήθεια, δεν ήθελε βοήθεια το κορίτσι που είχε επιλόχιο κατάθλιψη. Ένας άνθρωπος που έκανε αυτά που είδαμε ήθελε βοήθεια. Δεν βοηθήθηκε αυτός. Θεωρήθηκε πολύ καλός. Μια χαρά. Και ότι πέφτουμε και από τα σύννεφα που ακούμε αυτά που ακούμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, σαν ερώτημα, γιατί έχουμε βάλει πολλά ερωτήματα σήμερα και έχουμε κι άλλα που ίσως δεν είναι ακόμα η ώρα να τα πούμε, είναι το εξής. Ποιος βρήκε αυτήν την γυναίκα που ήταν οικογενειακή σύμβουλος. Ψυχολόγο την έλεγε και χθες το μεταξύ ο Μπάμπης, έτσι και στην απολογία του. Αλλά τέλος πάντων. Ποιος τη βρήκε. Πώς έφτασαν ως εκεί. Τη βρήκε η Καρολάιν ή τη βρήκε ο ίδιος. Έχει το νόημα του και αυτό, θα τα πούμε αργότερα. Κυρία Φωτεινάκη, συγγνώμη.
πάρα πολύ σπουδαία έτσι σχόλια και να ξεκινήσουμε με αυτό βεβαίως και να πούμε ότι προσωπικά ως ψυχολόγος ακούω εδώ πολύ έντονα τη λέξη έλεγχος. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο δράστης, ο οποίος έρχεται σε σχέση με ένα παιδί. Καταλαβαίνουμε ότι όταν είμαι κοντά στα 30 και επιλέγω να συνδεθώ με ένα παιδί, κατά βάση ίσως επιδιώκω να έχω και μια σχέση εξουσίας. Το παιδί δεν είναι το δικό του παιδί, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό που εννοεί η κυρία Κωτινάκη είναι ότι είναι 28-30 χρονών και πάει με ένα 16χρονο κορίτσι, το οποίο πάει σχολείο. 15-16 ετών παιδί, έτσι, ένα έφηβο κορίτσι. Μετέπειτα βλέπουμε λοιπόν μια ανάγκη χειραγώγησης, μια προσπάθεια χειραγώγησης, η οποία φτάνει σε ένα σημείο όπου ο δράστης φαίνεται να αρχίσει να χάνει τον έλεγχο, διότι η Καρολάιν θέλει να πάρει μια άλλη πορεία. Του λέει λοιπόν ότι μπορεί να χωρίσουν. Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν και φεύγουν από το δικό του έλεγχο. Και εκεί προσπαθεί και πάλι να ανακτήσει τον έλεγχο, τη σκοτώνει και αρχίζει η χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Γιατί αυτό είναι το οποίο συνέβη τελικά. Προσπάθησε να μας χειραγωγήσει όλους. Φυσικά. Και να πω κάτι, κυρία Φωτεινάκη. Mm-hmm. Αν ίσως πολλοί αυτή την ώρα έχουν και μια οργή, μια αγανάκτηση, μια ένταση απέναντί του, είναι γιατί το φάγαμε αυτό το παραμύθι, έτσι. Ναι. Ναι. Ξέρετε γιατί. Γιατί πιστεύω ότι όσο και αν πέρασε από το μυαλό μας, δεν θέλαμε να πιστέψουμε. Έχετε απόλυτο ότι το σπίτι μας, ότι μπορεί να ξεμεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Το καταφύγιο μας, ο γάμος μας, έρχονται και γίνονται το σκηνικό του αφανισμού του φόνου. Και να πω σε αυτό, αναφερόμενοι και στην σύγχρονη ψυχική υγεία... Εγώ βρεθεί σε παρέες που έλεγε ο ένας τον άλλο, αυτός το έχει κάνει. Και ο ίδιος μετά λέει, δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή υπήρχε αυτό το πράγμα, το πήγαινε έλα που λες όχι, δεν, μα μπορεί και να είναι, αλλά όχι δεν είναι. Έτσι, να πω όμως και ένα στοιχείο πολύ σπουδαίο, γιατί αναφερθήκατε στην κυρία τέλος πάντων που επισκέπτονταν. Όταν απευθύνεται ένα άτομο για μια ατομική έτσι, θεραπεία, έρχεται λοιπόν η Καρολάιν στο γραφείο, μια νέα κοπέλα, να λάβει βοήθεια και συνεχώς τη συνοδεύει κάποιος, αυτό από μόνο του για έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή που γνωρίζει τη δουλειά του, είναι ένα θέμα. Γιατί κατανοούμε ότι για να συνοδεύεται και να μην έρχεται μόνος ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει βοήθεια, κάτι συμβαίνει και πιθανότατα ο συνοδός θέλει να ελέγχει. Θέλει να έχει την εποπτεία σε όλα, ακόμα και στον πιο προσωπικό χώρο που είναι ο χώρος της θεραπείας. Εκεί που οι άνθρωποι αποκαλύπτονται στο 100%. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Βάζουμε ερωτήματα για κενά που έχουμε, που μπορεί να μην είναι έτσι. Ούτε την έρευνα ξέρουμε. 5 πράγματα έχουμε μάθει και άλλα 2-3 μπορεί να αναρωτιόμαστε. Τι έχει πει την αλήθεια αυτός ο άνθρωπος? Και να το κάνω και πιο γενικό. Μπορεί να πει ποτέ την αλήθεια? Ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί τόσο πολύ από τον εαυτό του, από τα συναισθήματα, από την ίδια την αλήθεια όπως λέτε, όταν είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται να σκηνοθετεί, είναι σαν ένα σκηνοθέτη τη ζωή. Έχει πάρει τέτοια απόσταση που θα συμφωνήσω μαζί σα. Δεν ξέρω αν έχει πια επαφή με την πραγματικότητα ή αν έχει πιστέψει την αλήθεια που εξυπηρετεί τον ίδιο, το εγώ του, την εικόνα του, την οποία θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί μέχρι τέλους. Διότι ακόμα και τώρα αναφέρεται στο θύμα και το ενοχοποιεί για τη συμπεριφορά τη, για το πώς έτσι φερόταν με στη σχέση, προσπαθώντας ακόμα και τώρα να έχει τον έλεγχο και να διασώσει το εγώ του, τον εαυτό του. Γιατί τελικά όλα έγιναν γύρω από ένα εγώ. Γύρω από ένα ναρκισσιστικό, εγωκεντρικό άτομο. Κρατώ πάρα πολύ αυτούς τους τελευταίους χαρακτηρισμούς για τον ναρκισσισμό, τον εγωκεντρισμό. Νομίζω ότι ερμηνεύουν πάρα πολλά από αυτά τα δράματα που βλέπουμε. Αυτό και άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φωτεινάκη. Να είστε καλά, κύριε Βαγγελάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ψυχολόγο. Το τονίζω, κυρία Φωτεινάκη. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω να πω το εξής. Μετά το διάλειμμα που θα υπάρξει τώρα, θα δείτε μεταξύ άλλων και έναν άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ και εμάς μέσω του Βασίλη, γιατί ήταν του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Έναν άνθρωπο στον οποίο ζητήσαμε να αναλύει κάθε φορά το βλέμμα, τις αντιδράσεις, τις δηλώσεις του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Και πραγματικά ό,τι μας έλεγε τότε ήταν ακριβώς έτσι όπως αποδεικνύονταν μετά και περίτρανα τώρα. Θυμηθείτε όμως ότι 6 και 4, 6 και 20, ό,τι και να γίνει, θα κάνουμε διάλειμμα για ένα λεπτό για να σας δώσουμε ένα δώρο. Ένα μεγάλο νομίζω δώρο, 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ απολύτως μετρητά, μεγάλο ποσό. Αυτά τα 2.000 ευρώ κάποιος ή κάποια από εσάς θα τα έχει δικά του στον τραπεζικό του λογαριασμό σήμερα. Στο 14.800 περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας ή τα SMS. Ή και τα δύο. Είναι ελεύθερες οι συμμετοχές. Ό,τι και αν κάνετε, μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας. Παράκληση είναι αυτή.
το ονοματεπώνυμό σας στο SMS, μία εψιλον κενό και ονοματεπώνυμο, ή στο 14800 και αν τηλεφωνήσετε, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο να σας βρούμε. Αν η τύχη είναι μαζί σας σήμερα και κερδίσετε εσείς τα 2000, μην τα χάσετε στα διαδικαστικά, γιατί είναι κρίμα. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Απόγευμα Παρασκευής. Είναι το 18ο του Ιουνίου του 2021. Είστε στο Μέγκα και βλέπετε το Live News. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει μια εκπομπή πάνω σε αυτό το έγκλημα, σε αυτή την ανθρωποκτονία σήμερα. Δεν το συνηθίζουμε, ξέρετε ότι προσπαθούμε να καλύπτουμε όσο πιο πολλά θέματα μπορούμε. Όμως μας έχει συγκλονίσει, μας έχει συνεπάρει, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, και είναι και ένα από τα θέματα που πάρα πολύ καιρό, όπως το έχετε καταλάβει, ψάξαμε πολύ. Και όλο αυτό το υλικό αισθανόμαστε την ανάγκη να σας το παρουσιάσουμε σήμερα. Και γι' αυτό και στεκόμαστε αρκετά σε αυτό. Πού είμαστε τώρα που είναι 6 παρα 4 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Η εικόνα που βλέπετε είναι από τα δικαστήρια. Έχει καταγραφεί πριν λίγα λεπτά όταν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο καθομολογία δράστης, πήρε την προθεσμία και εδώ με την ακολουθία που βλέπετε, ξαναλέω το σκηνικό, θυμίζει 17 Νοέμβρη. Έτσι, μαύρα τζιπ βλέπουμε ξανά, ελικόπτερα πετάνε. Έχει τη σημασία της επικοινωνιακά για την αστυνομία. Φεύγουν από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων για να πάνε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Θυμίζω αυτό που μας είπε η Άννα Κανδύλη νωρίτερα, ότι καθ' όλη τη διάρκεια κοίταζε τους δημοσιογράφους, ήταν ευθυτενής, ένας άνθρωπος με πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα που σε κάποια σημεία της προσπαθήσαμε να την φωτίσουμε. Μόλις έχουμε τον Μαρίνο Αλιφέρη από τη Γαδά, θα τον δούμε σε λίγη ώρα για να μας πει τα τελευταία στοιχεία και τις τελευταίες δικές του πληροφορίες. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε δαπανίσει πολύ χρόνο για να σας παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία που συλλέγουμε. Και κάθε φορά προσπαθούμε όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, και μιλώ και για τον κορονοϊό ή για τέτοιου είδους δεχτεί εγκλήματα, να ακούμε τους ειδικούς. Μας βοηθούν πάντα πάρα πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε βάλει πολλά ερωτήματα για αυτή την ιστορία. Δεν έχει πει όλη την αλήθεια, είναι προφανές. Έχει προσχεδιάσει το έγκλημα από τις 12.30 τη νύχτα, γιατί τότε αρχίζει να κάνει τα προπαρασκευαστικά, αφαιρεί την κάρτα από την κάμερα. Έχουν μπει ερωτήματα για το αν υπάρχει και κάποια άλλη αιτία εκτός από τη ζήλια. Μήπως υπάρχει θέμα χρημάτων, μήπως υπάρχει κάτι άλλο που ήξερε η Καρολάιν. Ο ανακριτής θα έχει να κάνει πάρα πολύ δουλειά. Το σημείο της δολοφονίας και ο τρόπος που επιλέγει είναι πραγματικά. Ας αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Θα δούμε τον κύριο Τσαντήρη. Γιατί να το κάνει εκείνος και όχι εγώ. Κύριος Τσαντήρης, νομίζω γνωστός ιατροδικαστής σε όλους μας, ένας άνθρωπος που ξέρει να διαβάζει αυτά τα οποία εμείς δεν μπορούμε να δούμε στις σκηνές των φωνών. Κύριε Τσαντήρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να τον δούμε κιόλας τον κύριο Τσαντήρη. Ωραία. Ωραία. Να χαρώ κι εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Λαμπρόπουλο, ο οποίος πρώτος, φανερά, με δύναμη, βγήκε. Όταν πραγματικά αυτό που είπατε ήταν σωστό, όλοι μας μπορεί να σκεφτόμασταν κάτι, αλλά μπορεί να σκεφτόμασταν και κάτι άλλο και να υπήρχε μια αφινταλάτευση στη σκέψη. Ο κύριος Λαμπρόπουλος βγήκε πρώτος. Και έβαλε τα ερωτήματα. Δεν έκανε, για να μην το παρεξηγήσουμε, δεν είπε ποτέ ο Βασίλης ότι είναι ένοχος ή δεν είναι. Απλά το ρεπορτάζ του τον κατήφθηνε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα και είχε το θάρρος και το σθένος και την εμπειρία αυτό το ρεπορτάζ να το υποστηρίξει. Και θέλω να θυμίσω ότι δεν ήταν και το πιο εμπορικό κομμάτι, έτσι, δηλαδή, ας το πούμε και αυτό για εκείνους που ξέρουν, το να ψάχνεις, να φτιάχνεις πράγματα, να λες, να βρήκαμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο, είναι πιο... Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε... Εξαιρετικά δύσκολο. Κύριε Τσαντήρη, στο τι σας λένε τα γεγονότα όπως μέχρι τώρα τα έχει αφηγηθεί ο δράστης και τι σας λείπει από αυτή την ιστορία. Όταν μιλάμε για ασφυξία, είναι ο βίαιος θάνατος που επέρχεται λόγω αποστέρησης, παράγοντα απαραίτητου για τη ζωή. Είναι αυτονόητο ότι το θύμα θα αντισταθεί. Mm-hmm. Εκτός εάν έχει προηγηθεί εξουδετέρωση της άμυνάς του, είτε με χρήση ουσιών, είτε με δύναμη, με βία, να έχεις υπερνικήσει την αντίσταση, είτε εάν πας ευνίδια στον ύπνο, εκεί που δεν σε περιμένει, είτε αν σε ξέρει το θύμα και σε αφήσει να το πλησιάσει. Με τον κύριο Τσαντήρη λοιπόν εστιάζουμε στο ερώτημα που βάλαμε για τη σκηνή του θανάτου, που στην ουσία ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος φτιάχνει το περιβάλλον για να ισχυριστεί κάποια στιγμή, γιατί το δεύτερο δικαστήριο θα γίνει και μετά από 3-4 χρόνια, έτσι. Θα έχουν παγώσει τα γεγονότα. Να στρώσει ένα χαλί ενδεχομένως και για βρασμό. Το ελαφρυντικό που του πάει τα ισόβια και θα τον βγάλει από τη φυλακή πολύ γρήγορα.
Όμως, και εδώ είναι η εμπειρία του κ. Τσαντήρη που μπορεί να μας δώσει εκτιμήσεις. Γιατί τα δικαστήρια κρίνουν, όχι εμείς. Και αυτό που εμείς θα πούμε εδώ μπορεί να είναι τελείως λάθος. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από τις 12.30 προπαρασκευάζει το έγκλημα και ανεβαίνει πάνω στις 4 και πνίγει τη γυναίκα του. Είπε, κράτησα το μαξιλάρι 5 λεπτά μέχρι τη στιγμή που 4 και 11 το βιομετρικό της ρολόι σταματάει να δείχνει ότι η κοπέλα έχει σφιγμό και εκεί τη σκοτώνει. Έχει πει, ήμουνα με το κορίτσι κάτω, την κόρη, το παιδί, το μωράκι εννοώ, ανέβηκα πάνω και πήγα να ξαπλώσω στο κρεβάτι. Εκεί μου είπε, φύγε και θα σε χωρίσω και θα σηκωθώ να φύγω κτλ. Πήρε και το παιδί, το πέταξε, λέει, έντονα με δύναμη στο κρεβατάκι του. Και εγώ θόλωσα και την έπνιξα. Ισχύει αυτό? Λέει την αλήθεια? Γιατί? Μιλάμε για μια κοπέλα, κύριε Τσαντήρη, 19 ετών. Ξέρει πολεμικές τέχνες. Είναι ένα γυμνασμένο κορίτσι. Και το ερώτημα είναι, όπως πολύ ψοφά ξεκινήσατε να το θέτετε, είναι δυνατόν, αν έχει προηγηθεί και καυγάς και πάει και της βάλει το μαξιλάρι από πάνω, να μην κάνει μια προσπάθεια να αντισταθεί και να καταφέρει να αντισταθεί? Αναλύουμε σενάρια, όπως πολύ σωστά είπατε. Σε αυτό το σενάριο σίγουρα θα είχε προκύψει μια πάλη, εάν υπήρχε αντιπαλότητα και έντονη λογομαχία, ήδη είχε ξεκινήσει ένας θυμός. Ο θυμός θα έφερνε πάλι, θα υπήρχαν σοβαρές κακώσεις του τύπου των εκχυμώσεων, εκδορών, εμφανής σε αφότερους. Και με σημάδια, βέβαια, και με σημάδια του ενός τον άλλον. Δηλαδή, βέβαια, DNA στα νύχια, είναι τα σημεία εκείνα που δείχνουν πάντα την πάλη. Εδώ φαίνεται το να θύμα έχει... ναι, δεν θα κάτσει να δεχτεί την ασφυξία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε... Κανένας, δεν μπορεί να δεχτεί κανένας ανθρώπινος οργανισμός βίαιο θάνατο αποστέρησης από παράγοντα απαραίτητο για τη ζωή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μείνουμε χωρίς οξυγόνο. Θα αντιδράσει το σώμα μας μέχρι να χάσει ξεστής. Είναι ενστικτόδης η αντίδραση. Και από ένα γυμνασμένο κορίτσι αυτό θα γίνει και με έντονο τρόπο, με βία. Και τέλος πάντων και ο πιλότος, έτσι όπως τον έχουμε δει στα πλάνα, γερό παιδί είναι, αλλά δεν είναι και ο άνθρωπος που λες ότι θα βάλει κάτω ένα γυμνασμένο κορίτσι που ξέρει πολεμικές τέχνες και θα το ακινητοποιήσει. Υπάρχει περίπτωση να κοιμόταν η κοπέλα, κύριε Τσαντήρη, και ξανά λέω τώρα, γιατί ο κύριος Τσαντήρης το ξέρουμε όλοι, είναι από τους πιο σοβαρούς επιστήμονες που υπάρχουν, σεναριολογούμε. Τελεία. Σεναριολογούμε. Υπάρχει περίπτωση να κοιμόταν και σε αυτή τη φάση να την ευνηδίασε τόσο πολύ και να μην αντέδρασε? Το ερώτημα εδώ είναι καθαρά υποθετικό. Σίγουρα ευνηδιάζεις πια εκείνη τη στιγμή το θύμα. Έχεις ένα χρόνο και έχεις το πλεονέκτημα να τον ακινητοποιήσεις με κάποιον άλλο τρόπο, χωρίς να μπορέσεις να σου προκαλέσει αυτός κακώσεις, να ελέγξεις την αντίστασή του και παράλληλα με βίαιο αποκλεισμό των έξω στομείων των αεροφόρων οδών, πολύ γρήγορα θα εξαντλήσεις πια την άμυνα και θα τον υπερνικήσεις. Άρα εδώ μπορεί να γίνει. Βέβαια και πάλι θα πρέπει με κάποιο τρόπο, στα πρώτα λεπτά εκεί που το θύμα αντιλαμβάνεται την ασφυξία, θα πρέπει κάπως να εξουδετερώσει την αντίδρασή του. Στην άμυνά του, δηλαδή κάπως φαντάζομαι με κάποιο τρόπο να μπορέσει να κρατήσει τα χέρια του θύματος έτσι ώστε αυτά να μην σου προκαλέσουν κακώσεις. Και τα πόδια, και γενικά να κάτσεις επάνω, στην ουσία πρέπει να κάτσεις επάνω του για να μπορέσει να τον κινητοποιήσει και να τον εξουδετερώσει. Δεν είναι εύκολο ένας οργανισμός να δεχτεί την ασφυξία. Ακόμα και τη στιγμή την ίστατη πριν επέρθει η απώλεια των αισθήσεων, θα υπάρξουν έντονες σπασμοί στο σώμα. Κύριε Τσαντήρη, θα μας πρέπει να βάλεις έξτρα δύναμη για να την υπερνικήσεις εκείνη τη στιγμή. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ και μας φωτίσατε και πράγματα και σας ευχαριστώ πολύ και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν ξέρουμε ακόμα αποτελέσματα της τοξικολογικής για να δούμε αν η κοπέλα είχε κάτι στο αίμα της. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι με αυτά που μας είπε ο κύριος Τσαντήρης, νομίζω σε μεγάλο βαθμό αμφισβητείται, και το λέω προσεκτικά, το περί καυγά. Η μόνη περίπτωση είναι να πας στον ύπνο του άλλου. Άρα δεν υπάρχει. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, υπάρχει προμελέτησα και πήγα στον ύπνο του και μάλιστα με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρξει και πάλι και ίχνη. Δηλαδή ήξερα κάθε κίνηση που θα κάνω. Απόλυτη προμελέτη δηλαδή. Καμία σχέση με ό,τι άλλο. Πάμε στο Μαρινό Αλιφέρη στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Πρέπει να φτάσανε πίσω από τα δικαστήρια. 3 λεπτά δρόμος είναι. Και θα κρατηθεί στον 7ο όροφο πλέον για τις επόμενες ημέρες μέχρι να ξαναπάει στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθεί. Σχετικά, Νίκο, με αυτό που λέγατε και με τον κύριο Τσαντήρη,
Έχει διαπιστωθεί ότι επιτέθηκε ο πιλότος, η 20χρονη Καρολάιν, την ώρα που βρισκόταν μπρούμητα στο κρεβάτι, δηλαδή φαίνεται ότι δεν την έβλεπε, ήταν ξαπλωμένη μπρούμητα και εκεί πίεσε το κεφάλι της προς το μαξιλάρι, στο οποίο πιθανότατα κοιμόταν εκείνη την ώρα η 20χρονη μητέρα. Πίεσε το κεφάλι της, της έκλεισε το στόμα και τη μύτη. Αυτός ο βασανιστικός θάνατος κράτησε για 5 λεπτά, μέχρι που στις 4 και 11 πρώτα λεπτά άφησε την τελευταία της πνοή η Καρολάιν. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να της επιτέθηκε την ώρα που δεν θα το περίμενε η 20χρονη, την ώρα δηλαδή που θα ήταν χαλαρή, που θα ήταν την ώρα που θα κοιμόταν και έκανε όσα έκανε. Στη συνέχεια είδαμε ότι σκότωσε και το σκύλο. Αυτό που λέω, που δεν μπορεί να το χωνέψει εύκολα, όσο και αν έχεις ψάξει και την υπόθεση και ασχοληθεί, πώς αυτός ο άνθρωπος σκοτώνει τη γυναίκα του. Μετά πάει πάνω στο πτώμα, δένει τα χέρια πίσω, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τη θυμώνει. Πάει και πνίγει το σκυλί και το κρεμάει. Και παίρνει μετά από όλα αυτά και το μωρό και το βάζει δίπλα στη γυναίκα για ντεκόρ, για να φτιάξει το σκηνικό. Δηλαδή, ένα τόσο δά κομμάτι συναισθήματος μια στιγμή δεν υπάρχει. Από έναν άνθρωπο που τον βλέπουμε τώρα κοντά 40 ημέρες να μην έχει ένα ξέσπασμα, ένα δάκρυ και μια στιγμή που να σπάει. Πραγματικά δεν το συναντά συχνά αυτό το πράγμα. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω, πιθανώς για τελευταία φορά, ότι σε περίπου 10 λεπτά από τώρα έχουμε την κλήρωση, το δώρο μας, τα 2.000 ευρώ, τα οποία θα κερδίσει ένα σημείο από εσάς τώρα, σε 10 λεπτά, και θα τα πάρει αμέσως 2.000 ευρώ στο 14.800 και συμμετοχές σας, οι τελευταίες, και να πάμε στην Αλόνισο. Είναι μερικές φορές το παιχνίδι της ζωής ανυπέρβλητο. Σε αυτό το υπέροχο νησί, ένα από τους πιο όμορφους τόπους της Ελλάδας, γνώρισε αυτή την κοπέλα και εκεί έμελε οι αστυνομικοί να τον περιμένουν για να τον συλλάβουν. Στην πραγματικότητα, γιατί αυτό έγινε χθες το πρωί. Ο κύκλος λοιπόν άνοιξε και έκλεισε εκεί. Και οι άνθρωποι του νησιού είναι εμβρόντιτοι. Θα σας αποκαλύψω μια ακόμα λεπτομέρεια. Μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά τη δολοφονία, κάναμε μια δημοσιογραφική αποστολή. Πήγε η συνάδελφός μου Φρόσο Κυριαζή. Έμεινε ένα τριήμερο. Είχαμε ήδη αρχίσει να βάζουμε τα ερωτήματα. Και εμείς από εδώ και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε κλειστές πόρτες στο νησί, γιατί οι άνθρωποι, αγαπώντας τον Μπάμπη, αυτό το πριγκιπόπουλο όπως το λέγανε, πάνω σε ένα άσπρο, όχι άλογο, αλλά ελικόπτερο, δεν ήθελαν ποτέ να δεχτούν ότι κάποιος μπορεί να πήγαινε να βάλει ερωτήματα. Βρε παιδιά, μήπως κάτι έχει γίνει, μήπως κάτι έχει συμβεί. Τους δικαιολογώ απόλυτα. Απόλυτα. Γιατί πραγματικά δείχνει την καλή καρδιά αυτών των ανθρώπων. Το ότι έχουν έναν άνθρωπο τον αγαπάνε και δεν θα σκεφτούν το κακό. Πάμε να δούμε λοιπόν την Αλόνισο μετά την αποκάλυψη. Να βρει ένα κοριτσάκι να το έχει σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω. Και από εκεί και πέρα άβυσος η ψυχή του. Ένα παιδί 20 χρονών να λιώνει εκεί, δεν είναι κρίμα? Οι κάτοικοι της Αλόνισου ξεσπούν. Σήμερα θα πούν με μια φωνή πως ποτέ το μυαλό τους δεν θα μπορούσε να χωρέσει τη βαρβαρότητα που έζησε η Καρολάιν και το θέατρο που ακολούθησε μετά. Ποτέ δεν πίστεψε αυτές τις φήμες στο νησί. Όλοι είναι στενοχωρημένοι για αυτό που μάθανε για την κοπέλα. Νομίζω ότι δεν το περιμένανε ιδιαίτερα πολύ. Δεν περνούσε από το μυαλό ότι θα ήταν αυτός ο οποίος της αφαίρει στη ζωή. Ήταν δύο δικά τους παιδιά από δύο οικογένειες που σήμερα τις χωρίζει μια δολοφονία και τις ενώνει για πάντα ένα βρέφος. Το παιδί της Καρολάιν και του Μπάμπη. Στο μνήμα της, οι φίλες της θα αφήσουν δυο λουλούδια. Εδώ στο μνήμα της 20χρονης Καρολίνα, στο κημητήριο Αλονίσου, στην τελευταία της κατοικία, έχει τοποθετηθεί μια φωτογραφία από το γάμο της που κρατά μια ανθοδέσμη στα χέρια της χαρούμενη. Ένα κορίτσι που ήθελε να ζήσει μια παραμυθένια ζωή με το δράστη και εκείνος έβαλε τέλος με το έτσι θέλω στη δική του ζωή. Και εδώ παίζεται η μεγαλύτερη πράξη του δράματος, στο σπίτι της Καρολάιν στην Αλόνισο, που η μητέρα της πρέπει να σηκώσει το τεράστιο βάρος. Φίλοι σπέβδουν να τη σταθούν. Στην Αλόνισο, οι κάτοικοι λένε πως στο πλευρό της είναι και ο αδερφός του Μπάμπη. Ερχόταν πολύ συχνά και όταν τον βόλευαν τα δρομολόγια, περνούσε από την Αλόνισο επάνω
πετούσε πάνω από το Λύκειο, που ήταν η κοπέλα του εκεί μαθήτρια. Τα γνωστά των ερωτευμένων. Μόλις στις 24 Μαΐου, 13 μέρες μετά τη φρικαλαία δολοφονία, η κάμερα του Live News βρέθηκε στην Αλόνισο για να μιλήσει με τους ανθρώπους που ήξεραν τα δύο παιδιά. Στην Αθήνα, ψήθυροι που ήδη φούντωναν άφηναν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Στην Αλόνισο όμως, ούτε μπροστά στην κάμερα, ούτε και off the record, κανείς μπορούσε να ακούσει έστω και ως ενδεχόμενο πως είχε συμβεί κάτι άλλο από αυτό που έλεγε ο Μπάμπης για την εισβολή ληστών. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειες περνάνε ένα δράμα και αυτό που συμβαίνει τώρα να έχουν στραφεί οι κάμερες εναντίον του παιδιού είναι ανήκουστο. Πάρα πολύ καλό ηθοποιό να πω, υποκριτή, κάποιον ο οποίος έκανε κάτι τόσο πολύ ακραίο, τόσο πολύ άσχημο και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να το καλύψει. Μία σκηνή θα στοιχιώνει τις σκέψεις όλων όσοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο εδώ στην Αλόνισο. Λίγο πριν αναχωρήσει, ο 32χρονος πιλότος μαζί με τους αστυνομικούς παρηγορούσε τη μητέρα της 20χρονης Καρολίνας που σπάραζε για το χαμό της κόρης της, κρατώντας την αγκαλιά. Η ίδια δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι έβρισκε παρηγοριά στην αγκαλιά του καθομολογίαν δολοφόνου του παιδιού της. Είναι τέτοιο το σοκ που ακόμα και τις πρώτες ώρες που η είδηση έγινε γνωστή, οι κάτοικοι δεν ήθελαν να αποδεχτούν την ομολογία του Μπάμπη. Μας έχουν βγάλει εκτός, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Και δεν ξέρουμε. Και ευχόμαστε να μην είναι και αλήθεια δηλαδή, αυτά που ακούσαμε τώρα σήμερα στο βραδινό δελτίο. Πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός αυτός της μέρας και για να τον προστατεύσουμε. Αυτό το είπαν και οι αστυνομικοί, ότι είναι για το καλό σου. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Έχει βρεθεί άνθρωπος στο αεροδρόμιο και πρέπει να μας ακολουθήσεις. Η γειτονιά του πιλότου στην Αγία Παρασκευή σιωπή είναι κυριαρχή. Τα στόματα κλειστά. Το αδιανόητο έγκλημα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Η οικογένειά του δεν έχει βγει από το διαμέρισμα. Εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο πατρικό του πιλότου, που ο 32χρονος διέμενε τις τελευταίες μέρες φροντίζοντας το μωρό, η οικογένειά του είναι συντετριμένη και δεν μπορεί να διαχειριστεί ότι ο γιος τους βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της συζύγου του. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη? Όχι. Το μου έκανε εντύπωση τα λόγια προς την πεθερά του. Όσο για τους γείτονες του ανθρώπου που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο με την αποτρόπαια πράξη, δεν μπορούν να πιστέψουν πως το μωρό της Καρολάιν θα μεγαλώσει με το απίστευτο βάρος της τραγωδίας. Βγήκε ένα από πάνω ακριβώς. Πέρναγα συχνά από εδώ, πριν 5 μέρες μάλιστα τον είδα. Η αλήθεια είναι ότι καθόταν εδώ στο δρόμο και κοίταζε ψιλοπερίεργα. Τώρα όλοι περιμένουν να δουν την επόμενη πράξη του δράματος. Την τιμωρία που θα κληθεί να πληρώσει ο άνθρωπος που επιχείρησε να κοροϊδέψει τους πάντες. Το πανέμορφο καταπράσινο νησί είναι παγωμένο. Η Κατερίνα Νόντα είναι εκεί. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Νίκο. Όπως το είπες ακριβώς, παγωμένοι και σοκαρισμένοι είναι όλοι εδώ στην Αλόνισο. Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Να σου πω ότι σιγά-σιγά η θλίψη αρχίζει να αντικαθίσταται από την οργή, καθώς η εικόνα του τέλειου ζευγαριού, αυτού του παρεμυθένιου γάμου και η φιγούρα, αν θέλεις, του στοργικού συζύγου έχουν καταρρεύσει. Υπάρχουν κάποιοι ακόμη εδώ στο νησί που δεν πιστεύουν ότι ο 33χρονος πιλότος είναι ο στιγνός δολοφόνος, που νομίζουν ότι όλο αυτό είναι ένα κακόγουστο αστείο. Και άλλοι που μιλούν για έναν πάρα πολύ καλό ηθοποιό που έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Και τους έχει κοροϊδέψει όλους. Εκείνος δηλαδή που τον βοήθησαν και τον παρηγόρησαν. Να σου πω ότι δίπλα μου έχω τον Γιάννη Τσόλη. Είναι 33 ετών ο Γιάννης, είναι στην ηλικία του Μπάμπη, δουλεύει τα καλοκαίρια εδώ στο νησί, ήξερε και τα δύο παιδιά, ερχόντουσαν στο μαγαζί που δούλευε και είναι ένα από τα παιδιά που δεν μπορούν να πιστέψουν στην είδηση αυτή, Νίκο. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Καλησπέρα σε όλους. Νίκο, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με αυτό που έχει γίνει. Ακόμη και τώρα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Προσπαθούμε να σκεφτούμε το λόγο για τον οποίο έγινε αυτό. Και σκεφτόμαστε μήπως είναι μία φάρσα τελικά. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Γιάννη, το καταλαβαίνω και σου μιλώ με την ίδια οικειότητα που μου μίλησες και εσύ και σε ευχαριστώ για αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που λες και από την σκοπιά της ηλικίας σου. Είσαι ένας άνθρωπος ακριβώς στην ηλικία αυτού του ανθρώπου. Και αν εμάς δεν το χωράει το μυαλό μας μια, εσένα εκεί το καταλαβαίνω έχοντας επαφή μαζί τους, βλέποντάς τους, πόσο βουνό είναι αυτό για να τα ανέβει κανείς.
Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Εγώ ήταν συμμαθητής με τη γυναίκα μου, οπότε από εκεί ξέρω ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, ήταν ένα ήρεμο παιδί. Και δηλαδή μετά από ο αυτό Μπάμπης. Που έγινε, δεν μπορούμε να... Ο Μπάμπης, ναι. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Μάλιστα. Είμαστε συγκλονισμένοι, Νικό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας νέος άνθρωπος από την Αλόνισο, ο Γιάννης Τσόλης, όπως τον ακούσατε. Και δείτε αυτό που λέμε μερικές φορές, άβυσος ψυχή του ανθρώπου, έτσι. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα και στο σχολείο. Και τι έκανε αυτόν τον άνθρωπο να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, οι ειδικοί θα το ξέρουν. Ο κύριος Βογιατζής είναι ένας ειδικός. Για άλλα πράγματα όμως, θα τον δούμε τώρα. Κύριε Βογιατζή, καλησπέρα. Κύριε Βαγγελάρε, καλησπέρα. Θα το διαβάσω αυτό, συγχωρήστε με. Είναι ο ιδρυτής Ινστιτούτου Γλώσσας Σώματος και Ανίχνευσης Ψεύδους. Και εδώ οφείλω να πω το εξής. Ο κύριος Βογιατζής είναι ένας ειδικός στον οποίο απευθυνθήκαμε, θα το πω έτσι γενικά για να μην δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες, καιρό τώρα, ζητώντας του να παρακολουθήσουμε μαζί τις αντιδράσεις του πιλότου και να μας λέει μια γνώμη κάθε τόσο για το τι του φαίνεται. Και θέλω να πω ότι από την αρχή είπε και στον Βασίλη επίσης ότι, να μην το πω έτσι ευγενικά, κάτι δεν του άρεσε, ότι τίποτα δεν του άρεσε. Πείτε μας, κύριε Βογιατζή. Ωραία. Αρχικά να πω το εξής. Όταν επικοινώνησα με τον κύριο Λαυρόπουλο, αν θυμάμαι καλά, κάποιες μέρες μετά το περιστατικό, λόγω χόρτου εργασίας, εγώ δεν είχα ασχοληθεί, το είχα μόλις ακούσει. Ωστόσο, μου ζητήθηκε να δω και να σχολιάσουν κάποια βίντεο. Σαν πρώτη εικόνα, τα πρώτα βίντεο που είδα, στον κύριο Λαυρόπουλο ανέφερα ότι απλά, σαν πρώτη εκτίμηση, τα βλέπω προβληματικά. Είναι τα βίντεο και εδώ μπορούμε να τα βρούμε, κύριε Λαζάνη, με τις δηλώσεις κυρίως. Δηλαδή αυτά τα οποία θέσαμε στον κύριο Βογιατζή είναι οι δημόσιες εμφανίσεις του, οι δηλώσεις του. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, κύριε Βογιατζή. Προφανώς. Στη συνέχεια, και επειδή άρχισε λιγάκι να με ενδιαφέρει παραπάνω το θέμα, έστειλα τα συγκεκριμένα βίντεο σε ένα δίκτυο, το οποίο βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, σε 2-3 ανθρώπους τέλος πάντων που συνεργαζόμαστε. Είχαμε μαζί και ταυτόχρονη εκπαίδευση, για να δουν εάν και αυτοί οι άνθρωποι έβλεπαν τα ίδια. Ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολο να εκφέρεις μία άποψη σε μία τέτοια στιγμή για μία τέτοια υπόθεση. Τι είδατε όμως, κύριε Βογιατζή, τώρα πείτε το δημόσια. Ωστόσο, εμείς αναφερόμασταν τεχνικά στο θέμα και δεν μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τεχνικά επίσης αυτά που βλέπαμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο εξετάζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε συμβατότητα. Δηλαδή, μην μας το κάνετε πολύ θεωρητικό. Εικόνα, πείτε μας τι είδατε πάνω στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα τώρα. Δεν είναι θεωρητικό, είναι πολύ πολύ πρακτικό. Εξετάζουμε λοιπόν αν υπάρχει συμβατότητα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός, οποιοσδήποτε άνθρωπος, παρουσιάζει μία εικόνα αρχικά και εν γέννη, βάση η οποία ταιριάζει με το περιστατικό που υποτίθεται ότι συνέβη. Από την αρχή λοιπόν ήταν προφανές ότι δεν υπήρχε τέτοια εικόνα. Φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος βίωσε 2-3 ώρες όλη αυτή τη διαδικασία στο σπίτι, έτσι έλεγε. Σκότωσαν τη γυναίκα του. Και μάλλον περιμέναμε άλλα πράγματα και άλλη εικόνα από αυτό. Σε πιο τεχνικό επίπεδο υπήρχε πλήρης έλλειψη συναισθήματος λύπης, πράγμα το οποίο ήταν αναμενόμενο. Υπήρχε πλήρης έλλειψη συναισθήματος θυμού όταν αναφέρονταν στους δράστες ή όταν του γίνονταν ερωτήσεις για τους δράστες. Στη συνέχεια, αυτό που είδαμε ήταν και το οποίο... μαζί με όλα τα υπόλοιπα αποτελεί red flag, έτσι το λέμε εμείς, για την υπόθεση. Αυτό λοιπόν που είδαμε ήταν μια υπερβολική συμπάθεια προς την αστυνομία, του τύπου συνέχεια αναφέρονταν ότι τα παιδιά δουλεύουν μέρα νύχτα, τα παιδιά θα τον βρουν, το οποίο ήταν μια πραγματικότητα. Ωστόσο δεν περιμένεις από έναν άνθρωπο. Περιμένεις να ζητάει, όχι να δικαιολογεί. Προφανώς. Δεν υπήρχε καμία αναφορά και κανένας θυμός προς τους δράστες, έτσι, σε καμία περίπτωση. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά στο όνομα της σύζυγου του. Δεν το έβγαλε από το στόμα του, δεν το είπε ποτέ. Δεν,
Δεν το είπε. Δεν ποτέ, το είπε, όχι. Ποτέ. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, θα δώσουμε ραντεβού να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, το λέμε από τώρα. Έχει μεγάλη σημασία όμως, κύριε Βογιατζή, ο κύριος Βογιατζής βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και οφείλουμε να το πούμε δημόσια. Τον ευχαριστώ πολύ και θέλω να δούμε και τον κύριο Καλιαχμάνη, γιατί είναι και αυτός ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν. Είδατε σήμερα κάποια πρόσωπα που και ακούσατε ίσως και είδατε από πίσω τη δουλειά που έγινε για αυτό το θέμα όλο αυτό το διάστημα. Πώς προσπαθήσαμε να έχουμε επαφή με τον ίδιο τον πιλότο, με ειδικούς, να βάλουμε στο monitoring όλα αυτά, γιατί καταλαβαίναμε ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση και ό,τι λέγαμε να μην είναι μια εύκολη προσέγγιση. Γιατί υπήρξε μια τέτοια, ας πούμε, κατηγορία από κάποιους. Α, ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που είχε χάσει τη γυναίκα του. Και ψάξαμε πολύ και βρήκαμε πολλούς ειδικούς και φάγαμε πολλές ώρες για να δείτε όλα αυτά τα ερωτήματα που ετίθενται και αυτό που βλέπετε σήμερα. Και εδώ θέλω να πω κάτι που μου το ζήτησε και ο Βασίλης να το πω. Και πρέπει να το προσυπογράψω. Τώρα λοιπόν μπορώ να πω ότι ο κύριος Καλιαχμάνης από την πρώτη μέρα, τον φέραμε εδώ την πρώτη μέρα. Και σε μένα και στο Βασίλη είχε εκφράσει όχι τη βεβαιότητα, αλλά την βάσιμη υποψία ότι ο σύζυγος δεν ήταν μόνον θύμα. Και το οφείλουμε. Και ξαναλέω, μου το ζήτησε και ο Βασίλης, κύριε Καλιαχμάνη. Για πείτε μας τώρα μια συνολική εικόνα, για να κάνετε τον επίλογο, γιατί μας θα κλείσουμε. Θέλω να πω ότι προσπάθησα με αξιοπρέπεια μόνο να ενημερώσω τους πολίτες που πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και αυτό είναι και μέρος της συνδικαλιστικής μου ιδιότητας, να μην θίξω πρόσωπα και πράγματα, αλλά και το σημαντικότερο, να μην δημιουργήσω πρόβλημα στις έρευνες που έκαναν οι συνάδελφοί μου των ανθρωποποινιών, γιατί εγώ δεν έκανα τίποτα, απολύτως τίποτα, θεωρίες. Ναι. Δέχτηκα και πόλεμο από κάποιους συναδέλφους. Εντάξει, τώρα θα αφήσουμε αυτά. Είναι... Δεν με πειράζει όμως, δεν με πειράζει καθόλου. Θα ήθελα όμως να βάλω, αφού μου δίνετε το δικαίωμα, κύριε Βαγγελάτο, μια άλλη παράμετρο. Και θα επιτρέψω. Το χάνουμε λίγο. Δεν είναι καλή σύνδεση, κύριε Καλιαχμάνη. Θα μου επιτρέψετε, λέω, τη συγκίνηση. Ναι. Πριν 2 λεπτά πήρα ένα μήνυμα από τη δημοσιογράφου την Ελένη την Κοτέ. Mm-hmm. Η οποία μου γράφει ότι ο συνάδελφός μου, ο Χρήστος Βαρδίκος, έκανε μια... Μια ανάρτηση, ναι, την έχουμε. Μια ανάρτηση. Ναι. Μα λέει, μπορούμε λοιπόν, σε αυτή την να ανάρτηση... τη δούμε ένα λεπτό, επειδή το λέτε, νομίζω η Τζίνα Αρβανίτη είναι στην αίθουσα σύνταξης και έχουμε την ανάρτηση. Α, δεν είναι ακόμα, ωραία. Πείτε τι μας εσείς, κύριε Καλιαχμάνη. Πείτε τι μας ομολογία εσείς. Του δράστη. Και κάπως έτσι γράφεται ουσιαστικά ο επίλογος στο έγκλημα που συγκλώνησε. Ένας επίλογος που κανείς μας δεν ήθελε να πιστέψει ότι μπορεί να υπάρξει. Κι όμως, το απόλυτο μαύρο. Με την ομολογία τη του βλέπουμε το απόλυτο εμείς μαύρο, εδώ είναι αυτή η ανάρτηση. Κατέκλυσε την ψυχή μου. Που βλέπετε δίπλα, δούμε φουλ, παρακαλώ. Η λιδία μου, το μωρό μου. Σήμερα έμεινε ορφανό από γονείς. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί της, όπως και οι προσευχές όλης της Ελλάδος. Νιώθω περήφανος λοιπόν για αυτόν τον συνάδελφο και λέω στον κόσμο ότι αυτή είναι η ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία είναι ο Χρήστος Βαρδίκος. Η ελληνική αστυνομία είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είτε είναι αστυνομικός, συνδικαλιστής, ό,τι θέλουν οι συναδελφοί μου, δεν με ενδιαφέρει. Το ανθρώπινο πρόσωπο του Έλληνα αστυνομικού. Έχουμε ένα έγκλημα. Μια κοπέλα 20 χρονών χάθηκε. Ένας 32χρονος νέος πάει στη φυλακή γιατί τη σκότωσε. Γιατί ίσως το ακουστούν πράγματα στο μέλλον για το κίνητρο που μπορούν να μας κάνουν να εκπλαγούμε. Όχι ότι θα τον δικαιολογήσουν, αλλά ίσως δείξουν ότι στο μυαλό του καθενός ίσως παίζονται παιχνίδια που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Χωρίς να θέλω να δώσω άλοθη σε κανέναν. Όμως, το ζήτημα είναι ότι έμεινε ορφανό ένα παιδί. Ορφανό. Και κρατώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε και θέλω να πάμε λίγο και στα Καλάβρητα, το λιγμό του Καλιαχμάνη και την ανάρτηση του αστυνομικού, γιατί η ανάρτηση αυτή που είδατε, που έκανε και τον κύριο Καλιαχμάνη να βουρκώσει και όλους μας, να νιώσουμε στο στομάχι μας αυτό που νιώθουμε για να συγκρατηθούμε είναι ο αστυνομικός που κράτησε το παιδί και είναι αυτός που συνάδελφοί του, είδατε το ρεπορτάζ μας νωρίτερα, έλεγαν ότι αυτός ήταν ο πατέρας του παιδιού στη σκηνή του εγκλήματος. Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ήταν παντελώς αδιάφορος για το μωρό. Ο αστυνομικός το πήρε και ο αστυνομικός το κράτος. Λοιπόν, κύριε πρέπει Μαγελάτο. Να κλείσουμε. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό το παιδί θα μεγαλώνει και θα μαθαίνει τι ακριβώς έγινε.
Δεν μπορώ, είναι τραγικό να το σκέπτομαι. Και με αυτό το παιδί έπρεπε να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλιαγμάνη. Γιατί αν από όλη αυτή την ιστορία κάτι πια μετά θα υπάρχει, είναι αυτό το παιδί.